Καλησπέρα φίλοι μου, καλό απόγευμα, καλό μήνα και τι ωραίος μήνας, τι ωραίο καλοκαίρι με πρωτοβρόχια. Εγώ νομίζω ότι είναι φθινόπωρος γιατί πήγα πρώτη μέρα στη δουλειά τη Δευτέρα, ο Θεούλης μας έριχνε βροχή, ένιωσα δηλαδή σαν μια μαθήτρια που πηγαίνει το Σεπτέμβριο στο σχολείο, σαν Σεπτέμβριο ένιωσα, όχι σαν Ιούνιο. Ελπίζω βέβαια ο Ιούνιος να εξελιχθεί όντως καλοκαιρινός και ζεστός μήνας και να μας δώσει αυτά που μας... να μας γεμίσει με ό,τι μας άδειασε ο εγκλωβισμός, η καραντίνα και όλο αυτό. Όπως σας είχα υποσχεθεί, επειδή η αστρολόγος μας έχει πρόβλημα με τη μέση της και κάνει κάποιες φυσικοθεραπείες και δεν μπορούσε να παρουσιαστεί, βέβαια η ροή του σύμπαντος μας αγαπάει και είμαστε τυχεροί. Και έτσι, καλοί μου φίλοι, είναι πρώτα απ' όλα φίλοι μου και μετά είναι δασκάλα. Εγώ τη λέω καθηγήτρια και είναι ταπεινή και μου λέει, εγώ είμαι μια απλή δασκάλα που μεταδίδω τη γνώση και αυτό που ξέρω. Και είναι μαζί μας... Από εσύ τώρα τι έπαθα, έσταματσε το μυαλό μου. Η Ξένια μας είναι μαζί μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ξένια μου από την πολύ αυτή, γιατί ήρθα από τη δουλειά βέβαια άμεσα. Καλωσορίζουμε λοιπόν την Ξένια. Καλώς σας βρίσκω όλους και καλό απόγευμα σε όλους τους ακροατές και στις ακροατρίες μας. Καλό μήνα να έχουμε. Βεβαίως. Ναι, εντάξει, εγώ ακούω. Ωραία. Τι ήθελα να πω. Θύμισε μου το επίθετο, σταμάτησα το επίθετο. Το Ιωαννίδου. Ξένια Ιωαννίδου. Μπράβο. Λοιπόν, από το πολύ, σκέψου ότι και στη δουλειά είμαι με κάποια παιδιά 5 χρόνια. Είναι δίπλα μου ακριβώς. Και κάποια στιγμή σταματάει το μυαλό μου τελείως για να πω το όνομα. Ναι, το είναι από την πολύ πίεση, την πολύ έτσι. Έχει πολύ να σου δώσω να καταλάβεις το πόσο πολύ σε κατανοώ. Δούλευα πριν, όταν είχα πρώτα τελειώσει το πανεπιστήμιο, 1000 χρόνια πριν δηλαδή, δούλευα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό διαδικτυακό στην Αμερική. Και δεν μπορούσα να θυμηθώ το όνομα, ήθελα να βάλω ένα τραγούδι του Πουλόπουλου. Και δεν θυμάσαι τον Πουλόπουλο. Και δεν θυμόμουν το Γιάννη. Και πώ ρωτώ και λέω, Τόλη Πουλόπουλο. Τόλη, ναι, εντάξει. Και πώ παίζω το τραγούδι του Πουλόπουλου. Εν τω μεταξύ το αφεντικό ήταν εκτός και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: σε παρακαλώ, βάλε με στον αέρα. Και βγήκε στον αέρα και λέει: και τώρα παίξε και ένα τραγούδι του Γιάννη του Βοσκόπουλου για να κλείσουμε. Άρα σε καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Ευτυχώς εμένα ο Πετρόπουλος δεν μου κάνει κάτι τέτοιο στον αέρα να με, να με βγάλει. Ξέρεις, πάλι καλά. Λοιπόν, άρα αυτό που μου είπες τώρα όμως είναι μια καλή αρχή για να μιλήσουμε για σένα, γιατί όντως έχεις ζήσει πολλά χρόνια έξω. Σωστά, είχα και ζήσει... Και εκεί είναι και που έχεις αναπτύξει και τις σπουδές σου. Για να σου πω την αλήθεια, εγώ ήμουν ένα παιδάκι το οποίο πάντα λάτρευα το σχολείο. Δηλαδή από μικρό παιδί. Σ' αρέσει η γνώση. Μ' αρέσει πάρα πολύ η γνώση και ήμουνα, δηλαδή ακόμα και στο πανεπιστήμιο που πήγαινα, στο πανεπιστήμιο της Βοστόνης, γιατί έζησα 20 χρόνια στη Βοστόνη, ταυτόχρονα, παράλληλα, με τις σπουδές μου, ενώ δούλευα full time, δηλαδή ολικό, δηλαδή 40 ώρες, πήγαινα και έπαιρνα διάφορα άλλα μαθήματα για να βελτιωθώ. Και οι δάσκαλοι βάζανε στοιχήματα για το πόσο πολύ θα αντέξω. Βέβαια, αυτή ένας είπε ότι αυτή τη βλέπουμε ότι είναι πολύ δραστήρια, ότι θα αντέξει 6 μήνες και λέγανε δεν υπάρχει περίπτωση να αντέξει με ωράριο ολικό και πού να φανταστούν ότι εγώ έκανα κι άλλα. Και βέβαια τους έχω βγάλει όλους ψεύτες. Ναι. Άρα λοιπόν ζούσα 20 χρόνια στην Αμερική, σπούδασα στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης διοίκηση ξενοδοχειακών μονάδων και
Για μιλά τώρα, ναι, εντάξει. Ναι, οκ. Okay. Όταν λοιπόν ένας βγαίνει με το φορτηγό να πάει να κάνει delivery, έχει το GPS το οποίο ήταν... Λοιπόν, εμείς είχαμε βάλει το GPS τότε στα μηχανήματά μας και πουλάγαμε το delivery το πρόγραμμα και εγώ ήμουν υπεύθυνη, όχι μόνο για να κάνω όλο το διαφημιστικό της καμπάνιας. Άρα εσύ είσαι υπεύθυνη αυτού του delivery που βρήκαν όλοι οι μαγαζάτρες και μπορούν και λέγουν και τους delivery, σωστά. Ακριβώς. Αυτό και το πρόγραμμα παραγγελιοληψίας, αυτά τα μηχανάκια που έχουν κάνει, είχα κάνει και αυτό. Α, είδες, είσαι υπεύθυνη γι' αυτό. Και είχα κάνει όχι μόνο το πώς θα φαίνεται, αλλά και ποια ροή θα ακολουθήσει. Γιατί ήξερα καλά το τρόφιμο. Mm-hmm. Ήξερα καλά το τρόφιμο, άρα όταν σχεδιαζόταν αυτό το πρόγραμμα, έλεγα όχι, όχι, όχι. Ο σερβιτόρος πρέπει να μπαίνει να κάνει αυτά και αυτά. Γιατί αλλιώς είναι πολύ δύσκολο για μάνατζερ να τους εκπαιδεύσει. Άρα έκανα διάφορα τέτοια. Και έτσι όταν τελείωσα με αυτό και μου λέγανε, όπου πήγαινα για να πιάσω δουλειά, μου λέγανε εσύ θα βαρεθείς. Και ήταν δύσκολο. Γιατί όντως είχα εμπειρία. Δηλαδή δεν είχε ακούσει κανένα. Με την εμπειρία σου εδώ πέρα σου λέγανε το βιογραφικό σου είναι too much για να μπορούμε εμείς να σε πάρουμε για υπάλληλο. Ακριβώς, ακριβώς. Παρ' όλα αυτά όμως αγαπάς τον άνθρωπο, ξέρω. Αγαπάω τον άνθρωπο, αγαπάω και τις λύσεις και τα συνδύασα. Αγάπη και λύση μαζί. Και έτσι ασχολήθηκες περισσότερο. Κοίταξε, θα σου πω, εγώ ασχολήθηκα με τα εναλλακτικά. Όχι γιατί ήθελα ποτέ να αφήσω την γραφιστική, γιατί είχα φτάσει να είμαι creative director. Άρα, καλλιτεχνικός διευθυντής, ήμουν σε πολύ καλή θέση. Λατρεύω αυτό το επάγγελμα και ακόμα ασχολούμαι με αυτό κατά καιρούς, έτσι, ερασιτεχνικά πια, έτσι, όχι επαγγελματικά. Και αν μου έλεγε κάποιος ότι θα έκανα κάτι άλλο πέρα από αυτό, θα τους έλεγα, δεν υπάρχει περίπτωση, εγώ αυτό αγαπάω. Όμως τα έφεραν έτσι τα πράγματα το 2007. Μία φίλη μου μου σύστησε ένα σεμινάριο το οποίο βοηθούσε πάρα πολύ τους ανθρώπους. Και μου χρειαζόταν πολύ βοήθεια. Και μου λες που μιλάς αγγλικά και επειδή έχεις και πολλά προβλήματα, που όντως είχα, θα ήταν πιο σκόπιμο αντί να κάνεις συνεδρία να πάρεις το σεμινάριο ίδια. Και έτσι πήγα. Εν τω μεταξύ, έχω παρακολουθήσει εκατοντάδες σεμινάρια αυτοβελτίωσης. Ζίγκλερ, δηλαδή όλους αυτούς τους μεγάλους στην Αμερική και όχι μόνο, και ταξίδια παντού και πάνω κάτω από τη Βοστόνη, στο Νάσουελ, Τενεσί, στη Φλόριδα, στην Τζόρτζια. Να ρωτήσω κάτι, είχαν τον τρόπο τους οι γονείς όμως και σε σπουδάσανε και σε. Δηλαδή... Σπούδασα με υποτροφία. Ναι, α, ήσουν και καλή μαθήτρια. Δηλαδή δεν χρειάστηκε οι γονείς μου να με σπουδάσουν. Ναι. Ζούσες από μικρή στο εξωτερικό. Ναι, ναι, ναι. Από παιδάκι δηλαδή. Από παιδάκι ζούσα στο εξωτερικό. Άρα ζούσα από μικρή εκεί, σπούδασα με υποτροφία, δούλευα και όλοι ήμουν ανεξάρτητη. Από το 17 μου, εγώ με το που πήγα πανεπιστήμιο, έγινα 17 και μετά από λίγο πήγα πανεπιστήμιο, ήμουν ανεξάρτητη. Mm-hmm. Γιατί, εντάξει, ήμουν ένα παιδί το οποίο είχα πάρα πολύ ενέργεια. Μου λέγανε συγκάτοικοι. Συγκάτοικες, δηλαδή κοπέλες. Πού μένατε μαζί, ναι, στο. Οι κοπέλες μου λέγανε, καλά, είσαι πολύ άντρας, άντρας. Δηλαδή, τι δουλειά είναι αυτή. Δηλαδή, ξέρω, γιατί... Εν πάση περιπτώσει, δηλαδή, μου αρέσει, δηλαδή, να καταπιάνομαι συνέχεια με οτιδήποτε θέλω να ασχολούμαι με... να μαθαίνω πώς δουλεύουν όλα. Αυτό, βέβαια, με βοηθάει πάρα πολύ στη δουλειά μου τώρα. Γιατί έρχεται κάποιος... Έρχονται για να λύσουν τα προβλήματά τους όλων των διαφορετικών τύπων ανθρώπων. Άρα έρχεται κάποιος που ξέρω να αυτό, δηλαδή ξέρεις άλλα εσύ πράγματα. Εσύ βίωσες προσωπικά πριν ξεκινήσεις να παίρνεις τα σεμινάρια αυτά για την αυτοβελτίωση, γιατί εσύ πρώτα απ' όλα έχεις φτιάξει, έχεις κάνει πολύ μεγάλο πύργο, έχεις χτίσει πάνω σε αυτό που λέμε εναλλακτικά. Δεν έχεις μείνει μόνο στο μισό λεπτό και τα γυαλιά μου, γιατί δεν βλέπω. Ναι, σωστά. Δηλαδή το πρώτο σεμινάριο που πήρα στα εναλλακτικά. Δεν έχεις μόνο τις ενεργειακές, ολιστικές, δηλαδή. Έτσι, δεν είναι μόνο αυτά. Έχεις κάνει πολλά. Έχεις κάνει νευρογλωσσιακό προγραμματισμό, έχεις κάνει βιοσυντονισμό, διαγωνιστικές προσώπου. Ναι. Το εκρεμές. Ναι, βέβαια. Άρχισα με το εκρεμές λοιπόν στα εναλλακτικά. Για ναι. Πάμε να τα ξεκινήσουμε ένα-ένα. Ναι. Έτσι λοιπόν. Εγώ νομίζω ότι είσαι πηγή εσύ. Θα πρέπει να την κρατήσουμε εδώ αυτή την πηγή. Μέχρι τέλος της εκπομπής θα δω τι. Σε μια πηγή που πρέπει να σε κρατήσουμε εδώ. Λοιπόν, ενώ παρακολουθούσα πάρα πολλά σεμινάρια θετικής σκέψης, αυτοβελτίωσης κτλ. Και
και έχτιζα εμένα, θεωρητικά πάντα έτσι, στη θεωρία ήμουν πάρα πολύ καλή. Όμως, στη ζωή, αυτά τα σεμινάρια δεν έπιαναν τόπο. Δηλαδή, εγώ δεν ήμουν καλύτερα. Δεν γίνονται πολύ πράξη. Δεν μπορούν να γίνουν πράξη, όντως. Δεν μπορούσαν να γίνουν πράξη. Ενώ λοιπόν εγώ σπούδαζα, παρακολουθούσα σεμινάρια, ταξίδευα τον κόσμο, τα έκανα όλα αυτά, εγώ ήμουν πάλι χάλια. Χάλια εννοείς μέσα σου. Μέσα μου. Με τα ψυχολογικά σου. Δηλαδή ήμουνα σε χάπια, ήμουν αλλού. Με διαγνώσεις σοβαρές, ότι είχα πρόβλημα σοβαρό. Σαν κατάθλιψη να πούμε έτσι. Κοίταξε, θα σου πω τι γίνεται. Η κατάθλιψη είναι κάτι που βασίζεται πάνω σε ένα αρνητικό σύμπαν. Κάτι έγινε, έχεις μελαγχολήσει. Έχεις μια κατάθλιψη. Εμείς δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Εμείς μιλάμε για κάτι το οποίο είναι μόνιμο, πάντα το έχεις, μια υπερβαστησία αρχίζει και μετά με την κακουχία, καθώς περνάει ο καιρός, αναπτύσσεται σε άλλα πράγματα. Αυτό είναι η κατάθλιψη. Σιγά-σιγά ξεκινάει. Είναι ένας δράκος που ξεκινάει αυτό, τόσο ελαφριά και μετά... Αυτό θεωρείται διπολική διαταραχή. Το δικό σου. Ναι, άρα δεν ήταν κατάθλιψη, ήταν πολύ... Ναι. Να. Και ήμουν σε χάπια, γιατί δεν γινόταν άλλο. Αυτό με τη διπολική και που βλέπω ότι τώρα πολλά νέα παιδάκια, δηλαδή έχω μία φίλη μου που γεννήθηκε, λέει, το παιδί της με αυτό το πρόβλημα. Αυτό ναι. Μπορούμε να τη βοηθήσουμε, να το κοίταξε, θα σου πω τι γίνεται. Υπάρχουν άνθρωποι, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι ένας καμβάς και δεν μπορείς να ξέρεις τι βοηθάει τον έναν και τι όχι αν δεν δοκιμάσεις. Δηλαδή, έχω κάνει θεραπεία σε ανθρώπους οι οποίοι με έναν καθαρισμό αισθάνθηκαν πολύ καλύτερα και σταμάτησαν τα χάπια πάντα με την πάντα σε συνεννόηση με τον γιατρό, όχι από μόνοι μας. Έτσι, καταλάβατε τι εννοώ. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι αισθάνθηκαν καλύτερα και αμέσως σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα σταμάτησαν για τα χάπια και όλα καλά. Υπάρχουν όμως άνθρωποι, δηλαδή εγώ, παρότι είχα κάνει, η ζωή μου ήταν πριν την SRT, είναι η θεραπεία πνευματικής ανταπόκρισης που έμενα το 2007. Η ζωή μου λοιπόν είναι πριν αυτό και μετά από αυτό. Αυτό ναι, δηλαδή ήταν το σημείο κλειδί, γιατί με το που έκανα αυτή τη θεραπεία, δηλαδή παρακολούθησα αυτό το σεμινάριο, άρχισα να βελτιώνομαι που στους 6 μήνες που μου λέγανε ότι με έχεις κάνει πλαστική, έλεγα εγώ. Είμαι εσύ, δεν είσαι εσύ αλλιώς. Ενώ στην ουσία φαινόμουν το ίδιο, εμφανισιακά εννοώ, ήμουν άλλος άνθρωπος. Βέβαια, εγώ είχα βρει τη Γαλήνη. Θεωρούσα ότι υπάρχει πάσια. Σήμερα στη Βινέτα μια κοπέλα, βέβαια μετά την αναστολή. Και της λέω, ρε παιδί, εσύ. Μου λέει, εγώ είμαι. Της λέω, κάτι έκανες. Έκανες πλαστική, κάτι έκανες πάχινες, τι έκανες, κάτι έκανες. Τώρα βέβαια δεν την είδα όρθια. Μήπως είναι έγκυς και ομόρφη, δεν την είδα τέτοιο. Ή έχει κάνει κάτι τέτοιο. Πάω να το τσεκάρω. Τι κοπές μου, τι πνευματικές αλλαγές. Άρα λοιπόν, εγώ είδα τη διαφοροποίηση και όλα αυτά που είχα μάθει. Όλη αυτή η θεωρία λοιπόν άρχισε να πιάνει τόπο. Mm-hmm. Και άρχισε η ζωή μου να βελτιώνεται. Άρα λοιπόν αυτό. Εγώ έπεσα με τα μούτρα, εννοείται. Βοηθάω του πάντε. Ήταν το Πάσχα τη ζωή μου, δεν υπήρχε αυτό. Άρα λοιπόν. Άρχισα να ασχολούμαι πάρα πολύ σε σημείο που είχα κάνει μέσα σε 6 μήνες τη δουλειά που κάποιο. Ενδεχομένως ένας πολύ έμπειρος άνθρωπος θα είχε κάνει σε 2 χρόνια. Εγώ το έκανα σε 6 μήνες. Και μετά τους είπα ότι θέλω να πάω πιο πέρα και μου είπανε περίμενε ένα χρόνο. Και έκανα πιο πολύ δουλειά και πιο πολύ δουλειά. Και φυσικά έγινα δασκάλα σε 2 χρόνια. Και αυτό το έκανα γιατί έκανα τόσο πολύ δουλειά. Δηλαδή δεν είναι σύνηθες για κάποιον να προχωρήσει τόσο γρήγορα. Αλλά έτσι έχω τον Βασίλη τον Τύρο που προχώρησε τόσο γρήγορα στα πνευματικά. Δηλαδή. Σχεδόν ξεκινήσαμε, εγώ άντε να ήμουν λίγο πιο μπροστά από αυτόν 3-4 χρόνια και αυτός μέσα σε 2 χρόνια... Σε ξεπέρασε. Ναι, έπεσε με τα μούτρα. Τώρα έχει εξαφανιστεί. Λοιπόν, για να σου δώσω καταλάβεις κάποια στιγμή, μιλούσα με τον δάσκαλο μετά από 1,5 χρόνο και συζητάγαμε για την δόνηση του ανθρώπου. Και τσεκάραμε να δούμε τη δόνηση τη δικιά μου, τη δόνηση τη δική του. Και τα λοιπά και τα λοιπά και μου λέει, είσαι χαμηλά, μου λέει. Ναι, του λέω, είναι αληθινό όμως αυτό. Δηλαδή ήμουν λίγο παραπάνω από το μέσο όρο, όχι πάρα πολύ ψηλά. Και του έκανε εντύπωση. Α, τι έγινε, εγώ βέβαια δεν αρχίζω να λέω από το μηδέν, έτσι. Εγώ ήμουν στο πολύ μειών, εγώ είχα δει μεγάλη βελτίωση, φαντάζομαι, μετά από 1,5 χρόνο. Έτσι. Και αφού έφτασα εκεί, μετά στους επόμενους 6 μήνες ξανακάναμε όλο αυτό και μου λέει,
Βάζω στοίχημα, μου λέει ότι δονητικά είσαι πιο ψηλά από το δάσκαλο. Λέω, πλάκα μου κάνει. Αυτό δεν μπορεί να είναι. Πώς δυνατόν από, από τότε, μέσα σε 6 μήνες να. Μου λέει, τσεκάρε το και το τσεκάρω, και όντως ήμουνα. Και μου λέει, τι κάνεις. Πες μου, τι κάνεις. Και εγώ του λέω, κοίτα, κάνω καθαρισμό. Γιατί αυτή είναι η, με το εκρεμές, καθαρίζουμε την αρνητική ενέργεια από τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν πέρα από τον εαυτό μου και όλους αυτούς που ερχόντουσαν να τους βοηθήσω. Γίνεται, θέλω να σου πω κάτι με το εκρεμές, γιατί το εκρεμές έχει πολλές... ακούγεται, είδες πόσο απλά το λέμε, κάνουμε ένα καθαρισμό με το εκρεμές τον άνθρωπο. Καλά, δεν είναι. Αυτός ο καθαρισμός όμως είναι πνευματικός, έτσι δεν είναι. Πνευματικός, ναι. Και είναι πολύ επικίνδυνος. Κοίταξε, επικίνδυνος, δηλαδή, αν εκπαιδευτεί σωστά, ναι. Δεν είναι για κάποιον που δεν έχει εκπαιδευτεί αυτό. Που δεν έχει μοιηθεί εντωμεταξύ. Ναι. Βεβαίως. Γιατί η εκπαίδευση περιέχει και τις μοιήσεις του. Να ρωτήσω κάτι. Με το εκρεμές κατεβάζουμε και τα κασικά αρχεία. Με το εκρεμές βρίσκουμε τα κασικά αρχεία. Τα κασικά αρχεία κατεβαίνουν όταν ένας άνθρωπος γεννιέται. Ναι. Δηλαδή τα κασικά αρχεία είναι το βιβλίο της ζωής. Ναι. Αυτά, τα κασικά λοιπόν αρχεία. Για να το πάμε έτσι, τα κασικά λοιπόν αρχεία κατεβαίνουν όταν ο παιδάκι γεννιέται. Που ακόμα και μέχρι και 40 μέρες μπορεί να κατεβάζει κασικά αρχεία. Mm. Γι' αυτό και υπάρχουν οι λεχόνες και το παιδί προστατεύεται και η μαμά. Γιατί οι άβρες τους είναι δεμένες. Mm-hmm. Άρα γι' αυτό λένε μην αφήσεις. Γιατί μπορούν να μπουν διάφοροι προγραμματισμοί στο παιδί, το οποίο μετά το κουβαλάει. Γι' αυτό και θέλουν να το προστατεύουν. Και βέβαια σου λέει όχι τη νύχτα. Γιατί η νύχτα, επειδή είναι σκοτάδι, ο κόσμος φοβάται, σου λέει τη νύχτα είσαι πιο επιρρεπής να φοβηθείς. Ναι, γιατί εγώ πήρα και... το παιδί μου στις 20 μέρες και τα πήγα στο νεκροτομείο. Πρώτη βόλτα πήγε στο νεκροτομείο. Πολύ καλό κόβιο ήταν αυτό. Πρώτη φορά τα ακούω αυτό. Είσαι τρελή. Πέθανε, ναι, εντάξει, ξέρεις, το πέθανε ένα παιδί 15-16 ναι. χρονών που ήταν αδερφάκι μου, τις φίλες μου που μεγαλώσαν. Ναι, καταλαβαίνω, μαζί, εντάξει. Και όταν μου πάνε σκοτώθηκε Αποστόλης, εγώ δεν το πίστευα. Και πήρα το παιδί μου και πήγα στο νεκροτομείο να δω τον Αποστόλη νεκρό, δεν το πίστευα. Και είδα τον Αποστόλη νεκρό στο νεκροτοφείο. Το είδε και το παιδάκι, όχι. Το παιδάκι έμεινε με τη μαμά μου έξω στο εντάξει, ήταν ένα γραφείο, ότι... κατάλαβα. Θέλω να σου πω ότι το παιδί δεν είδε τέτοια θεάματα. Δεν πήγε να δει το νεκρό το παιδί. Έτσι. Το παιδί ήταν μωρό. Λοιπόν, άρα, για να μην χάσουμε και το νεύμα της συζήτησης, έκανα λοιπόν πνευματικό καθαρισμό στον εαυτό μου φυσικά και σε όλους τους άλλους και μετά άρχιζα και έλεγα αυτόν τον πρώην κόμενο, ξέρω εγώ, τον κάνω και αυτόν να καθαρίσει και αρνητική ενέργεια μεταξύ μας. Και μετά δίπλα σε αυτό να κάνω και τον άλλο. Φυσικά έκανα και το σόι. Το σόι είναι μεγάλο, κάτω και άτομα. Ωραία. Αφού αρχίσαμε με τους γόμενους, συγγνώμη που το λέω και έτσι, αλλά θα αρχίσουμε με τους φίλους λοιπόν. Για μετά μια φίλη καλή που έχει ένα πρόβλημα να τη βοηθήσω και αυτή που να σου πω τον καθαρισμό που έκανε με τους πρώην. Βρήκε είδε να φτιάχνουν οι σχέσεις σας. Όχι να λέμε ερωτικά. Κοίταξε, θα σου πω. Παλίονται, πώς να σου το πω, να έχετε μια καλύτερη σχέση. Κοίταξε, θα σου πω με τους πρώην. Η πρώην είναι ένα κεφάλαιο από μόνο του. Τον καθαρισμό τον κάνεις για να λες ότι είναι σαν να στέλνεις αγάπη σε κάποιον. Μπράβο. Και του λες, κοίταξε, εγώ θα βοηθήσω να είσαι καλά στη ζωή σου ό,τι και αν κάνεις. Δεν το κάνεις για να συνδεθείτε ξανά ή για να σου πει ευχαριστώ ή για να βρεθείτε ξανά ή ξέρω εγώ. Να φανταστείς, πρόσφατα βρήκα ξανά, λόγω Facebook δηλαδή, βρήκα ξανά από τον Ιανουάριο και μετά έναν πρώην. Α, μου λέει, ξέρετε τι κάνεις, μου στείλανε. Εντάξει, καλημέρα του Θεού. Άρα λοιπόν, και μου λέει τι κάνεις τώρα, και του λέω αυτό και αυτό. Α, μου λέει θα μου κάνεις και εμένα. Του λέω να σου έχω κάνει και ψάξα, βρήκα τα κοιτάπια μου. Και του είχα κάνει 10 χρόνια πριν, δεν θυμάμαι πότε, του είχα κάνει τον πρώτο καθαρισμό. Και γελάγαμε. Λοιπόν, όταν ο δάσκαλος με ρώτησε τι κάνεις, εγώ είχα πάρει λοιπόν όλους αυτούς τους φίλους και τις φίλες. Και είχα κάνει καθαρισμό. Χωρίς να το γνωρίζουν όμως αυτό. Χωρίς να το γνωρίζουν, ναι. Ναι, δεν ψάχνεις βεβαίως. Γίνεται γιατί δεν ψάχνεις να δεις τι προγράμματα έχουν. Δεν κατασκοπεύεις, απλά ζητάς να καθαριστεί όποια αρνητική ενέργεια και να αντικατασταθεί με θετική κατά τη βούληση του ανθρώπου, πάντα σύμφωνα με την βοήθεια του Θεού. Άρα λοιπόν αυτός και ο Θεός ή αυτή και ο Θεός τα βρίσκουν. Εσύ απλά βοηθάς. Mm-hmm. Έτσι. Γιατί ο καθαρισμός είναι σαν μια πλήρη ανακαίνιση ψυχής. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα πώς εξελίσσεται τη ζωή τους, δεν ξέρεις. Μπορείς να
Λέει, αν τους δεις και ρωτήσεις πώς εξελίσσεται η ζωή, μπορεί να το δεις, μπορεί και όχι. Εμένα δεν με απασχολεί. Εγώ δεν το έκανα γι' αυτό. Έκανα να είναι καλά οι άνθρωποι. Καθάρισα και την αρνητική ενέργεια μεταξύ μας προς το διενεκές. Γιατί δεν είναι μόνο αυτή η ζωή, υπάρχουν κι άλλες. Άρα λοιπόν, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, εκεί που ήμουν στο μηδέν, δηλαδή και πιο κάτω από το μηδέν, είχα φτάσει εκεί όταν έπιασε τόπο όλο αυτό. Και πήγα πάνω. Άρα λοιπόν, όταν δάσκαλος με ρώτησε πώς το κατάφερες. Έκανε εκείνο και άρχισε να γελάει. Και του λέω, γιατί γελάς? Και μου λέει, ξέρεις τι είναι αυτό? Λέω, όχι. Μου λέει, είναι η απόλυτη συγχώρεση. Αυτό έκανες. Έκανε την απόλυτη συγχώρεση. Δεν το ήξερα και βέβαια αυτό είχε αποτελέσματα. Mm-hmm. Γιατί από εκείνη τη στιγμή και μετά, μετά τα 2 χρόνια που είχα κάνει και τα λοιπά, εγώ ήμουν ένας άλλος άνθρωπος. Πολύ ανάλαφρη, πολύ κτλ. Κτλ. Και πολλές φορές και οι μαθητές μου και οι συμμαθητές μου θα με ρωτήσουν, λέει, καλά, εσύ τι έκανες για να φτάσεις τόσο ψηλά, δηλαδή, γιατί για σένα, σε σένα έπιασε? Εγώ ήμουν στα χάπια, δηλαδή με θυμόντουσαν πόσο χάλια ήμουν. Και τους είπα, εγώ έκανα αυτό. Και με κοίτανε όλοι και μου λένε... Είναι μεγάλο αυτό να μπορούμε να συγχωράμε. Είναι το παν, το α και το μέγα, η συγχώρεση, η ευγνωμοσύνη. Είναι κάποια πράγματα που τα ακούμε συνέχεια, όπως και τη λέξη αγάπη. Αλλά, δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι τις χρησιμοποιούμε αυτές τις λέξεις. Αλλά δεν τις κάνουμε ουσιώδεις, ενώ αν τα κάναμε ουσιώδεις, ναι, θα ήταν ο κόσμος πιο, ναι, φυσικά, παραδεισένιο. Ναι. Ακριβώς, γιατί εγώ βλέπω, παραδείγματος χάρη, από τους συμμαθητές μου, ότι όταν τους λέω εγώ έκανα αυτό, που εγώ το έκανα από μόνη μου, έτσι. Το έκανα από μόνη μου χωρίς να ξέρω ότι αυτό είναι η συγχώρηση. Δηλαδή δεν είναι κανένα επί τούτου αυτό. Βέβαια, πρέπει να προσέξεις μια γραμμή αυτής της χαράς, της αισιοδοξίας ότι τα κατάφερες, με το ότι πήγες πολύ μπροστά, με το μη γίνουμε, δηλαδή μην πάθουμε μετά υπερβολική... Όχι, 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 όχι. Κατάλαβες τι λέω. Ναι, να μην γίνουμε υπερόπτες. Ναι, ρε παιδί, γιατί το χάνει, δηλαδή ναι, πάει ένας, θα σου το πω άλλος με το δικό μου κόσμο, πάει κάποιος και μπαίνει μέσα σε ένα μοναστήρι, πάει στο Άγιο Όρος, κάνει τα πάντα πνευματικά, αρχίζει το πνεύμα, το αρχίζει τέλος πάντων και αρχίζει και βλέπει και πιο ωραία πράγματα. Και κάποια στιγμή υπερηφανεύεται, αυτή η υπερηφάνεια μας ξαναπάει, ναι, στο μηδέν. Όχι, δεν, κατάλαβες, δεν, θεωρώ, δεν θεωρώ ότι αυτό που λέω ότι είναι υπερηφάνεια, γιατί εγώ ήμουνα πολύ κάτω. Και ανέβηκες απλά και ανέβηκα, στη χαρά. Δηλαδή, ναι, στην ουσία λοιπόν οι προκλήσεις συνεχίζονται. Η ζωή έχει διάφορες στροφές. Αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Δηλαδή ποτέ δεν έχεις φτάσει, θεωρώ. Αυτό, άρα, δεν σταματάει, μπράβο. Ναι, δεν φτάνεις ποτέ με την έννοια αυτή. Δηλαδή είμαι σε ένα πολύ καλύτερο σημείο με την έννοια ότι διαχειρίζομαι αυτό που υπάρχει. Και γιατί τα προηγούμενα, δηλαδή έχω ξεφορτώσει πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε. Όλο κάθε φορά. Έτσι. Και βέβαια πάντοτε τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Μα εγώ βλέπω ότι ξεκίνησες με αυτό και μετά πήγες, δηλαδή ξεκίνησες με το ΕΠΕΜΕΣ. Ναι. Και τη θεραπεία πνευματικής ανταπόκρισης. Μπράβο, και πήγε σε πόσα άλλα μετά. Κοίταξε, να σου πω. Στην αρχή αφοσιώθηκα πάρα πολύ με αυτό και έκανα μόνο αυτό. Και έβλεπα τις διαφοροποιήσεις, δηλαδή έβλεπα τους ανθρώπους που προχώρησαν πριν και μετά. Mm-hmm. Και έλεγα από μέσα μου, αυτή η θεραπεία πρέπει να είναι πολύ πιο ανώτερη από άλλες. Αλλά δεν με τόλμαγα να μιλήσω. Και όταν λέω ανώτερη, δεν μιλάω ότι είναι, ξέρεις, ότι εγώ την κάνω καλύτερα από όλους κτλ. Κτλ. Έβλεπα όμως τα αποτελέσματα. Δηλαδή, έβλεπα τι κάναν οι άλλοι για να πάρουν αυτό, αλλά δεν ήξερα. Άρα λοιπόν, σαν γιατί είχα ήδη γίνει δασκάλα, είπα: οκ, πρέπει να μάθω. Άρα πήγα και παρακολούθησα ό,τι μπορείς να φανταστείς. Αλλά και πάλι, γυρνώντας πίσω, έλεγα: αυτό είναι βάση. Αυτό είναι βάση. Δηλαδή, αρχίζεις με αυτό που μπορείς να βάλεις ό,τι θέλεις επιπλέον. Αλλά σαν και αυτό, τίποτα. Και ακόμα το πιστεύω. Γιατί για αυτό δεν που παίρνει. Ναι. Όχι, όχι. Το πιστεύω γιατί αποδείχτηκε. Δεν το πιστεύω γιατί το φαντάστηκα, γιατί νομίζω ότι είναι έτσι. Αποδείχτηκε μέσα από την πορεία. Ένας απλός άνθρωπος, τώρα που σου κάνω και έτσι ερωτήσεις, ναι, 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 κάποιος μπερδεύεται. Δηλαδή, ακούει, σου λέει, ρέικι, νευρολογικό, εντάξει, να εξηγήσουμε. Ναι. Ότι ο νευρογλωσσιακός προγραμματισμός, το NLP, ναι, είναι καθαρά ψυχολογικό, είναι, κοίταξε, ψυχιατρική, πώς να το πω. Θα σου πω τι γίνεται. Γιατί δεν, είναι, δουλεύει... δεν πάνε στις εναλλακτικές, δηλαδή, αυτά. Όχι, πάνε πρόσεξε, στις ψυχολογικές, ναι, 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 ναι. Ακριβώς. Αυτό έχει να κάνει καθαρά με το να επαναπρογραμματίσεις το μυαλό σου, να μάθει
να λειτουργεί διαφορετικά. Μπράβο. Αυτό είναι ψυχολογική όμως θεραπεία. Νοητική κατευθείαν. Είναι καθαρά νοητικό. Μπράβο. Δεν είναι εναλλακτική όπως λέμε θεραπεία Reiki ή το εκρεμές ή χρωματοθεραπεία ή κάτι τέτοιο. Είναι κάτι επιστημονικά, επιστημονικό και ψυχολογικό. Το ξεχωρίζουμε. Έτσι. Το ξεχωρίζω γιατί έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Κοίτα, δεν είναι αρκετό. Γιατί τρώγοντας σου έρχεται η όρεξη. Παραδείγματος χάρη, μετά πήγα, παρακολούθησα πέρα από τα σεμινάρια που πήγα στην Αμερική και παρακολούθησα τα σεμινάρια NLP από τον συνιδρυτή, τον Richard Bandler, ο οποίος είναι και φυσικά κορυφή. Παρακολούθησα λοιπόν αυτό και συνεχίζω ακόμα να παρακολουθήσω. Γιατί 5 του μηνός έχω πάλι σεμινάριο online μαζί του και πάλι θα ξεκινάω στην Ιταλία τον Οκτώβρη για να συνεχίσω. Γιατί είναι ένα ολόκληρο. Λοιπόν, έχω παρακολουθήσει και σεμινάρια ολιστικής ενεργειακής διατροφολογίας, γιατί και το σώμα πρέπει, ναι. Έτσι. Είμαι και δασκάλα του SPR, το οποίο έχει να κάνει με σωματοποιημένα πράγματα. Έχω παρακολουθήσει σεμινάρια διαγνωστικής προσώπου, το οποίο πήγα στη Γερμανία. Παρακολουθείς το πρόσωπο του άλλου και βάσει χρωμάτων, γυαλάδες που υπάρχουν κτλ. Κάποια σημάδια, να το πω έτσι, μπορείς να ξέρεις ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν. Mm. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και μπορείς να του προτείνεις, δηλαδή εκείνο είναι βιοχημεία. Mm-hmm. Εκείνο είναι βιοχημεία. Άρα συνδυάζουμε την διατροφή, έτσι, και που είναι και ενεργειακή, συνδυάζουμε τη διατροφή και τη βιοχημεία με την διαγνωστική και φυσικά το νοητικό, το συναισθηματικό, το και έτσι πνευματικό. Έχουμε φτιάξει το κέντρο θεραπείας πνευματικής. Το υπερθεραπευτικό κέντρο. Κάτσε γιατί εγώ παθαίνω. Υπερθεραπευτικό κέντρο. Ναι, δηλαδή έχει ξεφύγει τώρα πια αυτό από έναν απλό καθαρισμό και έχει μπει σε ένα υπερθεραπευτικό κέντρο γιατί συνδυάζει όλα τα κομμάτια. Ξεκινάμε από τον καθαρισμό και μετά μπαίνουμε στον αναπρογραμματισμό. Μπαίνουμε, βέβαια, αυτό να προσέξουμε και το σώμα. Γίνεται και πνευματικά και σωματικά και νοητικά. Νοητικά. Είναι μια ολοκλήρωση δηλαδή. Είναι μια ολοκλήρωση. Κοίταξε, και αυτό είναι πορεία. Και κάποιες διατροφές δηλαδή, τους δες τι πρέπει να τρώνε, δεν πρέπει ανάλογα. Κοίταξε, επειδή στην Ελλάδα το κομμάτι της διατροφής είναι πρέπει να υπάρχει διατροφολόγος, να έχεις άδεια για να δώσεις διατροφές κτλ. Δεν κάνω αυτό. Δεν δίνεις διατροφή, αλλά δίνεις συμβουλές όμως. Αυτό που κάνω είναι ότι λόγω του βιοσυντονισμού που δεν το συζητήσαμε, λόγω και του βιοσυντονισμού μπορώ να τους δω τι τροφές τους πειράζουν. Μπράβο, αυτό. Έτσι, οι τροφές έχουν δυσανεξίες τις τροφές. Μπορούμε να τους βοηθήσουμε να καθαρίσουν αρνητικά προγράμματα σχετικά με το φαγητό και ούτω καθεξής. Γιατί υπάρχουν και φάσεις στη ζωή του ανθρώπου, π.χ. μια ημινόπαυση, μια δεν ξέρω εγώ, που κάποια ώρα περισσότερο, εγώ πήρα 15 κιλά, λες να έχω κάτι κόλλημα, ναι, μπορεί. Κοίταξε, όλα έχουν να κάνουν. Μπορεί να πω σε μηνόπαυση. Είμαι κανονικότατη. Ναι. Στάνταρ. Και έχω πάρει 15 κιλά σε 3 χρόνια. Τώρα άλλαξα βέβαια τρόπο ζωή. Δεν χορεύω, δεν περπατάω. Ναι. Και αυτό είναι διαφορετικό. Αυτό είναι διαφορετικό. Όταν είναι ορμονικό, είναι κάπως αλλιώς. Mm. Εν πάση περιπτώσει, το προσέχεις αυτό. Τι γίνεται. Και βλέπεις ότι μερικές φορές ένας άνθρωπος μπορεί να βάλει κιλά γιατί έχει στεναχωρηθεί για κάτι. Mm. Έτσι, έχει στεναχωρηθεί για κάτι. Και το βλέπεις ότι πρίζεται. Και μετά που καθαρίζεις τα αρνητικά προγράμματα και τα λοιπά, βλέπεις ότι έρχεται στα ίσα του. Άρα είναι διάφορα. Το οποίο όμως μπορεί να είναι. Κάτι μας κάνανε τη Λόλευτρα, γιατί η αδερφή μου είχε χάσει πάρα πολλά κιλά. Ήταν αδύνατη. Αυτή τη στιγμή αυτή έχει φτάσει στα 108. Και εγώ έχω φτάσει στα 80. Μέσα σε 3 χρόνια. Αφού τη Λόλευτρα μας κάνανε μάγια. Η καημένη αυτή έχει τρελαθεί στις δίαιτες, πήγε σε διχρονολόγο. Τη είπε ότι γίνεται μια κατακράτηση υγρών, τέλος πάντων, δεν τρώει ό,τι είναι άσπρο, όλα αυτά. Η κοπέλα που λέει δεν μπορεί να χάσει. Ναι, κοίταξε. Και εγώ, ας πούμε, εντάξει, πες ότι είμαι λίγο λαμόγιο και η αδερφή μου κάνει διατροφές καημένη. Mm. Και δεν μπορεί. Δηλαδή μου είχε μπει αυτό, ότι κάτι μας έχουν κάνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Κοίταξε, ναι, αυτό είναι που κοιτάμε. Δηλαδή θα κοιτάξει να δει αν υπάρχουν προγράμματα τα οποία υπάρχουν. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει ένα πρόγραμμα αυτοτιμωρίας. Το οποίο σταματάει κάποιον ή κάτι γίνεται στο σώμα ή είναι κάτι μπλοκαρισμένο. Βιοχημικά μιλάμε πάντα. Γιατί δεν είναι μόνο η αμινοζήτηση, δεν είναι μόνο αυτό.
για να καταλάβεις αν κάποιος έχει θέματα. Άρα μπορούμε να βρούμε διάφορα πράγματα και με το δύο συντονισμό να διορθώσουμε πράγματα, γιατί κάποια πράγματα θέλουν καθημερινή φροντίδα. Εγώ, παραδείγματος χάρη, είχα κάνει ολικό καθαρισμό, αλλά συνέχιζα να παίρνω χάπια για 2,5 χρόνια μετά τον καθαρισμό μου. Γιατί ήμουνα τόσο πίσω που δεν γινότανε. Έπρεπε, γιατί τι γίνεται. Είναι βιοχημικό από ένα σημείο και μετά. Άρα πρέπει το σώμα να ξεμάθει. Σιγά σιγά. Να ξεμάθει σιγά σιγά. Βέβαια, και προσπαθούμε να συνδυάσουμε πράγματα έτσι ώστε να είμαστε και πιο σβέλτοι. Δηλαδή, αν ήθελα να το κάνω με το εκρεμές αυτό, θα πρέπει να το κάνω 8 φορές τη μέρα για 10 χρόνια, που δεν θα το έκανα. Κατάλαβες, θα κάνω μια διόρθωση με αυτόν τον τρόπο, δουλεύει και έτσι. Αλλά καλύτερο είναι να πάρεις ένα χάπι το πρωί και να αρχίσεις να συνεχίσεις τη δουλειά σου, κατάλαβες. Ή να κάνεις δύο συντονισμό, ή διάφορα άλλα πράγματα. Μάλιστα. Ανάλογα το θέμα του καθενός, έτσι. Ανάλογα το θέμα. Βέβαια, δεν κάνουμε διάγνωση με την έννοια της διάγνωσης. Έχω όμως δύο συντονιστικό μηχάνημα το οποίο θα κάνει την ανάλυση του. Παρ' όλα αυτά, επειδή τα θέματα υγείας ποτέ δεν ξέρεις και πρέπει να είσαι και γιατρός να είσαι, δεν ξέρεις να κάνεις την επόμενη σωστή ερώτηση, που αυτό είναι και το κλειδί στο να κάνεις χρήση του εκκρεμούς, δεν μπορείς να ξέρεις ποιο είναι, γιατί αυτό και οι γιατροί είναι με ειδικότητες. Αλλιώς δεν μπορείς να πας και να πεις. Έτσι, ναι, δεν μπορείς να πεις μέσα στον άλλο νόμο. Δεν μπαίνεις λοιπόν στο κομμάτι αυτό, ακόμα και να βρεις κάτι, εντός εισαγωγικών το βρεις, θα του πεις να πάει να κάνει τεστ. Ναι. Θα του πω πήγαινε, κάνε τεστ, αυτό και αυτό και αυτό. Και από εκεί και πέρα. Πήγαινε να δει τι σημαίνει. Ακριβώς. Δηλαδή θα το δώσεις στον γιατρό. Γιατί αυτή είναι για αυτό το κομμάτι. Εσύ είσαι για άλλα. Έτσι. Υπερθεραπευτικό κέντρο. Και κάνουμε κιόλας, τι είναι το, η ραβδοσκοπία. Λοιπόν, η χρήση του εκκρεμούς, ναι, έχει πάρα πολλές. Στα αγγλικά λέγεται dowsing. Dowsing είναι η χρήση είτε εκκρεμές, είτε ενός εκκρεμούς ή ράβδων, για να βρούνε διάφορα πράγματα. Λέγεται ραβδοσκοπία, γιατί εμείς στα ελληνικά το διαχωρίζουμε. Αν κάνεις με τους ράβδες, είναι ραβδοσκοπία. Αν κάνεις με το εκκρεμές, είναι εκκρεμοσκοπία. Αλλά δεν το ξέρει πολλοί κόσμος σαν... Ότι είναι το ίδιο πράγμα. Ότι είναι το ίδιο πράγμα. Στην ουσία λέγεται ρεδιστησία. Έτσι. Καμία άλλο πράγμα. Άλλο. Ρεδιστησία είναι το dowsing, να το πω έτσι. Άρα λοιπόν χρήσιμο. Ναι, τα σάρκωση, πώς θα την δούμε δηλαδή. Κοίταξε, όλο αυτό είναι κβαντικό. Με την έννοια ότι μπορείς, μπαίνοντας στα κασικαρχεία, μπαίνεις όλες τις ζωές. Και μπορείς να ψάξεις οτιδήποτε θέλεις από οποιαδήποτε ζωή. Άρα... Πέρυσι, προπέρυσι ήταν εδώ που ήρθε μια κοπέλα και κάτι μου κάνει εδώ και μου λέει, έχεις κατέβει σε αυτό τον πλανήτη με δύο ψυχές. Της λέω, κοίταξε, εγώ είμαι διχασμένη προσωπικότητα έτσι κι αλλιώς. Γιατί είμαι λίγο το ένα μου πόδι στον εχθρό, λίγο στον υδροχό, το άλλο είμαι το πρωί, άλλο είμαι το βράδυ, είμαι έτσι κι αλλιώς. Αλλάζω δηλαδή. Και δεν εννοούσε αυτό, φαντάζομαι. Δεν εννοούσε η κοπέλα αυτό. Αυτή εννοούσε ότι έχω μια αρνητική ψυχή και μια θετική ψυχή. Η αρνητική ψυχή είναι πολύ, πολύ, πολύ κάτω. Δεν έχει πολλή ενέργεια, αλλά. Εννοούσε το αρνητικό δυναμικό της ψυχής σου. Μάλλον, ναι. Αλλά μετά. Με μία συζήτηση που είχαμε την άλλη φορά που σου είπα το θέμα με τη διαίσθηση, εκείνο που μου λες κάποιο κανάλι, μπορεί να είναι ανοιχτό. Μετά το βράδυ που τα σκεφτόμουν, όπως μου ήρθε και η φλασιά της πρότασης που σου έκανα νωρίτερα, σκεφτόμουν, λέω, μήπως αυτή η δεύτερη ψυχή είναι αυτή που μου δίνει τα κακά μαντάτα. Κοίτα, υπάρχουν διάφορα πράγματα, υπάρχουν διάφορα πράγματα που μπορεί να ισχύουν, έτσι. Αυτό μπορείς να το βρεις μόνο αν κάνεις προετοιμασία. Δηλαδή, θα πρέπει να κάνω εγώ προετοιμασία για μένα, να κάνω προετοιμασία και για εσένα, συνδέοντας με τον ανώτερο εαυτό μας, η οποία είναι αυτή η επιτροπή από ανώτερα όντα, η οποία είναι υπεύθυνη για τον καθένα από εμάς. Ο καθένας από εμάς έχει μία επιτροπή, έτσι. Άρα, λοιπόν, συνδεόμαστε με τον ανώτερο εαυτό, με την επιτροπή του ανώτερου αυτού, και μέσα από εκεί λαμβάνουμε κάποιες πληροφορίες. Υπάρχουν βέβαια νόμοι της. Υπάρχουν πνευματικοί νόμοι που δεν μπορούμε να υπερβούμε. Δηλαδή, μια ανώτερη οντότητα δεν μπορεί ποτέ να κάνει κατασκοπία. Δεν υπάρχει αυτό. Όπως δεν μπορεί να κάνει και κακό. Δηλαδή, όχι, αν το χρησιμοποιήσεις, ναι.
Ναι. Αλλά μπορεί κάποιος που δεν ξέρει όμως, δηλαδή εγώ τώρα που είμαι άσχετη, αν πω ότι άκατσε να κάνω με το εκκρεμές, κινδυνεύω πνευματικά να μπουν ενέργειες. Ακριβώς. Οντότητες. Ναι, οντότητες. Χειρότερο από ενέργειες. Ναι. Κοίταξε, θα σου πω τι γίνεται. Ο ημιμαθής, η ημιμάθεια είναι πάντα το μεγαλύτερο πρόβλημα. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τα ισοπεδώνουν όλα. Μην ξεχνάμε το κάθε τι είναι επιστήμη. Και τα πνευματικά πεδία έχουν τη δική τους λογική. Είναι τρέλα να πιστεύουμε ότι εμείς στο έτσι μπορούμε να τα κάνουμε όλα χωρίς να εκπαιδευτούμε, χωρίς να ξέρουμε τι κίνδυνοι υπάρχουν, τι δεν υπάρχουν, πώς θα προστατευτούμε, πώς όχι, και ότι ξαφνικά ουρανοκατέβατο θα μας έρθει όλο αυτό. Όχι ότι δεν υπάρχει έμπνευση, αλλά θα πρέπει να έχουμε το γνώδι σε αυτόν. Έτσι, θα πρέπει να ακολουθήσουμε συγκεκριμένες τακτικές, δηλαδή να μπεις μέσα σε μία μέθοδο, αυτή η μέθοδο να είναι σωστή στη διδασκαλία της, να μην κάνει ανακατοσούρες. Έχει γίνει μια, τα τελευταία 10 χρόνια όλες αυτές οι θεραπείες έχουν κάνει μια έξαρση και βλέπεις τώρα, δηλαδή παίρνεις ένα γυμναστήριο και ακούς 10 δασκάλους γιόγκα. Ναι, γιόγκα όμως δεν είναι. Η γιόγκα δεν είναι. Μα πρόσεξε να κάνεις πραγματικά διαλογισμό. Άλλο γιόγκα γυμναστικής. Ναι. Και άλλο γιόγκα. Το διαλογισμό. Το διαλογισμό. Για να κάνεις γιόγκα διαλογισμού και αυτά και αυτά και να πεις ότι θα πρέπει να έχεις καθαρίσει τον εαυτό σου, δεν μπορείς να γίνεις δάσκαλος αλλιώς. Ναι. Δεν έχεις θέματα εσύ, έτσι δεν είναι. Έτσι, έτσι. Βλέπω μετά κάθε γωνία. Μια άλλη φορά γνώρισα ένα παλικαράκι, ξέρω εγώ, και μου λέει. Έχω πάρει το τρίτο αυτό του Ρέικι και ξέρω εγώ και κοίταξε, το έτσι. Κοίταξε, είναι λίγο πιασάρικο αυτό όλο. Και τι κάνεις όμως, πίνω το τσιγαράκι. Ρε παιδί, λέω, συγγνώμη, τώρα... Όταν λες τσιγαράκι εννοείς μαύρο. Εννοώ μαύρο. Α. Άκουσα με τώρα. Δεν είναι κακό το μαύρο. Εντάξει, εγώ δεν λέω ότι είναι κακό. Αλλά εγώ δεν μπορώ να πιω μαύρο και να έρθω να σε θεραπεύσω σένα. Γιατί όχι. Είναι... Θα σου κάνω κακό. Θα σου πω τι γίνεται με όλα αυτά τα ψυχοτροπικά. Όπως και το αλκοόλ, έτσι γι' αυτό και λέγεται πνευματώδη ποτά, το αλκοόλ λοιπόν και χειρότερα ακόμα τα ή όποιες ουσίες, κάνουν ρογμές στην άβρα του ανθρώπου και εκεί μπορούν να μπουν δυσενσαρκωμένες ψυχές, δηλαδή ψυχές οι οποίες ενώ είχαν πεθάνει και δεν κατάφεραν, είναι πρόσγειες, δηλαδή είναι εδώ, δεν έχουν καταφέρει να πάνε στο φως, άρα προσκολούνται κοντά σε ανθρώπους και καταστάσεις οι οποίες είναι γνωστές. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που ήταν πότης όταν ζούσε, που θα πάει να κολλήσει σε έναν πότη. Γιατί μέσα από αυτόν θα πάρει την ουσία. Δηλαδή, την ώρα που ο ένας, αυτός που ζει, ο άνθρωπος, πίνει αυτό το, όλη αυτή η ουσία. Άρα, λοιπόν, έρχεται αυτός και κάνει κατάληψη στην ουσία. Κάνει κατάληψη και μέσα από το απομυζεί την ενέργεια που ο άλλος παίρνει μέσα από το αλκοόλ. Το ίδιο συμβαίνει και με την... και με τα ναρκωτικά, αλλά με τα ναρκωτικά είναι ακόμα χειρότερο. Άρα λοιπόν, όταν ένας άνθρωπος, γιατί το αλκοόλ δεν είναι τόσο κακό, με την έννοια έτσι, όλα σε μεγάλες ποσότητες είναι εξίσου κακά. Τι γίνεται, όταν πίνεις ένα ποτό, αυτό δεν φτάνει στο επίπεδο που θα είναι όταν πάρεις τη δόση σου. Όταν πάρεις τη δόση σου, την πήρες, είναι όλη εκεί. Άρα έχεις ήδη φτάσει εκεί που ήταν να φτάσεις. Ενώ με το αλκοόλ μπορείς να πιεις ένα ποτό. Και τι γίνεται, δύο ποτά, τρία ποτά. Αμέσως, ναι. Έχεις την πιθανότητα να σταματήσεις, αυτό εννοώ. Γι' αυτό είναι λιγότερο κακό, γιατί μπορείς να σταματήσεις κάπου πριν φτάσεις σε αυτό το σημείο. Κάνοντας λοιπόν ρογμές στην άμπρα, έρχονται διάφορες οντότητες και προσκολούνται. Μάλιστα. Οκ. Okay. Τώρα, όταν μπαίνεις σε διαδικασίες να ασχολείσαι με τα όποια πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνεις. Αυτές οι οντότητες θα πάνε στους ανθρώπους που πάνε να θεραπεύσουν. Ναι. Ανοίγεις. Κοίταξε τι γίνεται. Για να περάσεις μέσα από τα... για να φτάσεις στα κασικά αρχεία, πρέπει να κάνεις μία σύνδεση. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρεις με ποιον συνδέεσαι. Το άκρον σημαντικότερον. Και επίσης, αφού ξέρεις με ποιον συνδέεσαι και αυτός είναι το κάτι καλό, έτσι... Κάνω εκπομπή. Μπαίνουμε λοιπόν στη διαδικασία... Θα πάρω μετά κάνω εκπομπή. Μπαίνουμε λοιπόν στη διαδικασία ότι... Αν δεν κάνεις σωστά την προετοιμασία σου ή δεν κάνεις προετοιμασία ή συνδεθείς με λάθος καταστάσεις, μπορείς πολύ καλύτερα να ανοίξεις πύλες πολύ σκοτεινές και να έχεις πολύ πιο ζόρικες οντότητες να σε... Κατάλαβες τι θέλω να πω.
Άρα ενώ ο πελάτης σου δεν κινδυνεύει από σένα, εσύ κινδυνεύεις. Γι' αυτό και είναι άκρως σημαντικό να εκπαιδευτείς από έναν δάσκαλο που έχει το δικαίωμα να σου κάνει τη μίση. Γιατί στην Ελλάδα είναι, υπάρχουν πάρα πολλοί και είναι όλοι ότι δηλώσεις. Ένας δάσκαλος. Εγώ έχω τρελαθεί, δηλαδή. Με κατάλαβες, γιατί λοιπόν, είναι πολύ σοβαρό. Υπάρχουν πάρα πολλοί, πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλοί και ακούς διάφορα και. Ναι. Το βλέπω λοιπόν και από ανθρώπους οι οποίοι έρχονται να παρακολουθήσουν το σεμινάριο και μου λέγω το παρακολούθησα με την τάδε. Ναι. Λέει, τάδε δεν είναι δασκάλα. Έτσι. Άρα λοιπόν, πρώτον, δεν ξέρει την ύλη. Γιατί αυτή την ύλη εγώ την έχω μεταφράσει. Έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ σε αυτό το σεμινάριο γιατί τα μετάφραζα. Έρχονταν ο δάσκαλος από την Αγγλία και του τα μετάφραζα. Όταν έχεις παρακολουθήσει ένα σεμινάριο 8 φορές, 9 φορές, 10 φορές, 12 φορές, είναι πολύ διαφορετικό από το να το παρακολουθήσεις μία. Και όταν έχεις καθίσει και έχεις μεταφράσει. Και τα έχεις μεταφράσει, τα έχεις μάθει απέξω κανένα. Έτσι. Θέλω να σου πω ότι υπάρχει πολύ διαφορετική. Ναι. Έτσι, αντίληψη της ύλης. Και βέβαια είμαι και ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολούμαι στη συνέχεια. Δηλαδή από αυτό ζω εδώ και χρόνια. Άρα δεν είναι τόσο εύκολο να πεις ότι αυτός και εκείνος είναι το ίδιο. Ναι, μωρέ, βλέπεις κάποιους πάνε δύο χρόνια, κάνουν σεμινάρια, μετά δηλώνουν δασκάλοι, κάνουν, ράνουν, δηλαδή είναι φοβερό. Κοίτα. Ειδικά στην αρχή βγήκαν πάρα πολύ. Πήγαινε ο άλλος και έπαιρνε πρώτο βαθμό ρέκι, μετά μέσα σε ένα μήνα πριν το δεύτερο, μέσα με τον τρίτο. Ρε παιδιά, έλεγα, εγώ έχω πάρει τον πρώτο βαθμό και ακόμα δεν έχω φτιάξει τον εαυτό μου. Πώς έκανα να πάρω το δεύτερο, δηλαδή εγώ δεν θεωρούσα έτοιμο ναι. τον εαυτό μου. Πώς οι άλλοι πηγαίναν έτσι. Κοίταξε, και δεν υπάρχει ότι αυτό. Τρελαίνονται κάποιοι. Έτσι. Πρέπει να τα πούμε μερικά πράγματα. Έτσι, τρελαίνονται εγώ γιατί. Εγώ το έχω δει με τα μάτια μου. Έχω δει στο πάρκο εδώ πέρα στο Άλσος, υπάρχει κάθε καλοκαίρι, κάνανε σαν ημερήσιο σεμινάριο, γιόγκα και τέτοια, εναλλακτικές και τέτοια. Και έχω δει άτομα που έχουν γίνει παράφρον πια. Κάποιοι που ασχολούνται με αυτά είναι για να τους πάσουν το δαφνί. Δεν είναι για να μιλήσεις μαζί τους, είναι παράφρον. Πώς να σου το πω. Δηλαδή η άλλη μας μιλάει στην πραγματική της ζωή και κάνει έτσι. Αυτό της έχει μείνει τικ. Όταν λοιπόν όταν μας έκανε το διαλογισμό, κατέβασε δεν ξέρω εγώ ποιον και ποιον, τέλος πάντων κάνουμε έρωτα με κάποιους εκεί αυτούς. Τι πράγμα? Κάναμε έρωτα με κάποιους από το σύμπαν. Αφού λέω στην ξαδέρφη μου, κάνουμε παρτίζα τώρα. Στοπ, τι είπες, με ποιον έκανες έρωτα. Εννοείς. Όλοι εκεί που είμαστε μια ομάδα 10 άτομα. Νοητικά. Νοητικά. Και λέω στην αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γεννάω στην ξαδέρφη μου και τη λέω να σου πω κάτι. Της λέω τώρα κάνουμε παρτούζα. Δεν ξέρω αν το έχει πάρει χαμπάρι. Κάνουμε έρωτα με όλο το σύμπαν. Πάρα δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει έρωτα με όλο το σύμπαν. Είναι πολύ συγκεκριμένε. Κατέβασε δύο, ένα αρσενικό και ένα θηλυκό. Μας είπε δύο ονόματα αρσενικά και θηλυκά. Αυτή τέλος πάντων όταν έκανε αυτό το πράγμα. Εγώ μπορώ να σου πω τώρα ακριβώς τι κάνω. Έκανε κάτι τέτοια. Είχε έρθει σε μια εξω. Δεν μπορείς να φανταστείς τι έκανες. Τι κάνατε σε αυτό το σεμινάριο. Είναι αυτό που λέμε ότι. Ώρα. Αυτό που λέμε. Πρόσεξε. Υπάρχουν δαίμονες οι οποίοι έχουν ως. Καλός και είναι καλός. Όχι. Οι οποίοι έχουν ως σκοπό την σεξουαλική παρενόχληση. Γιατί. Αυτό μας έγινε. Αφού σου έγινε στα αυτόρμητα στην ξαδέρφη και της λέω εσύ, αυτή είχε πεθάνει στα γέλια βέβαια. Δεν είναι καθόλου αστείο αυτό έτσι. Γιατί ο άλλος αισθάνεται ανθρώπους να μπαίνουν μέσα στο. Την ώρα που κοιμάται. Καλά, υπάρχουν παρεμβολές. Ναι, μα θέλω να σου πω ότι είναι πρόβλημα αυτό μεγάλο. Γιατί πρώτον δεν ξέρεις τη φάση που είναι κάποιος. Δεν ξέρεις αν έχει ρογμές στην άβρα του, αν θα γίνει κατάληψη ή δεν ξέρω εγώ τι θα γίνει. Ποιος ξέρει πώς επηρεάζει το καθένα, τον καθένα. Αυτά δεν είναι αστεία πράγματα. Κι όμως το έκανα. Αλλά θέλω να σου πω ότι θέλω να ξέρω ότι αυτή. Ποια δασκάλα είναι αυτή που το κάνει. Αχ, θα το θυμηθώ το όνομά τη. Όχι, δεν θέλω να πω ότι. Ποια δασκάλα κάνει τέτοιο πράγμα. Δηλαδή αυτό πρώτον δεν είναι καλό. Δεν είναι του φωτός. Ναι, αλλά άμα μιλάς μαζί της, δεν μπορείς να πάρεις να πιείς ένα καφέ όπως να πιείς να μιλήσεις. Σου εξηγώ ότι αυτό που κάνατε, ναι, δεν είναι του φωτός. Κάνει κάποια τέκ, Παναγιά. Ναι, με την κόρη βέβαια κάτι κάνει. Όχι, θέλω να σου πω ότι αυτό που κάνατε δεν ήταν του φωτός. Ναι. Αυτό προσπαθώ να σου εξηγήσω. Αυτό πρέπει όμως να το εξηγήσουμε και γενικά στον κόσμο. Ότι υπάρχουν. Ναι, δηλαδή υπάρχουν νόμοι της ευλάβειας που οι οντότητες που είναι του φωτός, δηλαδή που είναι θεϊκές οντότητες, δεν θα δεχόντουσαν ποτέ να κάνουν αυτό το πράγμα. Μα ποτέ.
Κατάλαβες τι εννοώ. Αυτό το κάνουν μόνο τα ιδέμονες. Τα σατανικά. Να τα βλέπεις. Να κατάλαβες, θέλω να σου πω ότι αυτά δεν είναι... Δηλαδή ανοίγεις εσύ την πύλη και πού πας. Με ποιον συνδέεσαι. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και βέβαια όταν μιλάω, ακόμα και σε μαθητές μου, όταν μιλάω με μπλοκάρουν στο Facebook. Γιατί? Γιατί βλέπω τι γίνεται. Βλέπω τι γίνεται. Όταν εσύ μπαίνεις σε αυτή την πύλη, ξέρω εγώ πού πας. Και σου λέω μην πας εκεί, γιατί αυτό έχει αυτό και αυτό τον κίνδυνο. Και γιατί να σε μπλοκάρω πάνω να με διευκολύνει να με βοηθήσει. Γιατί δεν θέλουν όλοι να βοηθηθούν. Σου λέει εσύ το λες επειδή είσαι δασκάλα γι' αυτό και θέλεις να μην πάω εκεί. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό καθόλου. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αν μου πεις ότι θες να παρακολουθήσεις 40 σεμινάρια, εγώ είμαι άνθρωπος των σεμιναρίων. Πάω ανά τον κόσμο να παρακολουθώ σεμινάρια. Ποτέ δεν θα έλεγα σε κάποιον άνθρωπο να μην παρακολουθεί σεμινάρια. Αλλά όταν ξέρεις ότι κάτι δεν είναι καλό για την ψυχή. Όταν δεν είναι κάτι καλό, γιατί τι γίνεται. Όλα έχουν να κάνουν με ποιον συνδέεσαι. Αν συνδεθείς με Κάιρο, κάηκες. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Mm. Αυτό είναι πάρα πολύ ζώρικο, γιατί μετά δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που όντως τρελαίνονται. Ναι, αυτό δεν σου λέω. Ακούν φωνές, ακούν διάφορα, βλέπουν οντότητες να περιτριγυρίζουν τα κρεβάτια τους, δεν μπορούν να κοιμηθούν. Μιλάμε για σοβαρά θέματα. Παναγία μου. Ναι, δεν είναι αστείο δηλαδή. Και απορώ, γιατί θέλω να σου πω ότι αυτή είναι η νόμη της ευλάβειας. Τι γίνεται με το πρόβλημα στον κόσμο γενικά, δεν είναι ελληνικό το φαινόμενο, είναι ότι ο κόσμος δεν έχει γνώση. Δηλαδή κάποτε, στις αρχαίους χρόνους, κάποιος για να γίνει θεραπευτής, έπρεπε να περάσει μέσα από... Είχε μύση χρόνο. Και η πυθία, είχε κάποια μύση. Έτσι. Ήτανε... Περνάγανε μέσα από κύκλους αυτοθεραπείας για να φτάσουνε. Εδώ τώρα ο καθένας... Γίνεται, αυτό πήγα να σου πω κι εγώ. Ναι, ο καθένας είναι άμεσος και βλέπεις ότι τους παίρνει και τους σηκώνει. Εγώ παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι που θέλουν να παρακολουθήσουν και τα σεμινάρια. Και κάποτε, επειδή εγώ ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν παρακολούθησε το σεμινάριο, δηλαδή δεν έκανα τη θεραπεία, πήγα κατευθείαν στο σεμινάριο, θεωρούσα ότι γιατί όχι, ας έρθουν όλοι. Και βλέπεις ότι έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Δυσκολεύουν πάρα πολύ το σεμινάριο. Δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά. Τρελαίνονται στο σεμινάριο γιατί βγαίνουν όλα τα πράγματα στην επιφάνεια. Και είναι πολύ ζώρικο. Δηλαδή αυτό είναι ένα συμπαγές σεμινάριο. Πρέπει να είσαι όλη την ώρα και να κάνεις πράγματα. Δεν έχουμε χρόνο να παίξουμε. Κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή έχουμε ύλη. Πρέπει να καλύψουμε πορεία. Ναι, έχουμε να βάλουμε. Δεν επιτρέπουν. Δηλαδή είναι τόση ύλη που δεν είναι πολύ συμπαγές στο σεμινάριο. Άρα εγώ δεν έχω περιθώριο να κάτσω να σου κρατήσω το χέρι και να πω ότι θα σε βοηθήσω με τη ζωή σου αν έχεις κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή δεν έχω χρόνο μέσα στο σεμινάριο. Αυτό είναι συνεδρία. Άρα λοιπόν έφτασε στο σημείο του, είπα: αν δεν κάνετε καθαρισμό, μην έρχεστε στη σεμινάριο, γιατί βγαίνει η ψυχή όλων μας. Βγαίνει η ψυχή κυριολεκτικά. Και αυτό είναι, δηλαδή δεν το λέω με κακία. Αυτό είναι όμως. Και όσες φορές έχω κάνει εξαίρεση, το μετάνιωσα. Ναι. Όσες φορές έχω κάνει εξαίρεση, το μετάνιωσα. Και υπάρχουν άνθρωποι που σου λέει: οι άλλοι δεν το κάνουν έτσι. Οκ, οι άλλοι δεν το κάνουν έτσι. Αλλά εγώ θέλω να έχουμε ένα σεμινάριο το οποίο και εσύ θα αποκομίσεις κάτι. Ποιο το όφελος να έρθεις στο σεμινάριό μου, να πληρώσεις, να παρακολουθήσεις και να φύγεις και να μην μπορείς να το κάνεις. Πες ποιο το όφελος. Κανένα, γιατί να έρθω και να ξοδέψω. Ακριβώς. Δεν είναι πιο σκόπιμο να ξοδέψεις αυτά τα λεφτά να γίνεις καλά. Ναι. Πολύ πιο προτιμότερο είναι να κάνεις τις συνεδρίες. Δεν είμαστε όλοι θεραπευτές. Είναι ειδική κλίκα. Δεν κάνουν όλοι για όλα. Δεν έχουν όλοι τα ίδια κανάλια. Δεν μπορούμε όλοι να θεραπεύσουμε. Δεν κάνουμε όλοι για δασκάλοι, δεν κάνουμε όλοι για γιατροί, δεν κάνουμε όλοι για θεραπευτές. Δεν κάνουμε. Πρέπει να έχουμε οι άνθρωποι λίγο. Πρέπει να έχουμε. Άρα λοιπόν τι γίνεται. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να θεραπευτούν, αυτόματα θεωρούν ότι εσύ δεν ξέρεις. Εγώ ξέρω πιο πολύ. Okay, μπορεί να ξέρεις πιο πολύ εσύ. Αυτό που ξέρω όμως εγώ, εσύ δεν μπορείς να το ξέρεις. Δεν είναι. Mm-hmm. Εσύ ξέρεις τον εαυτό σου καλά. Και έρχονται διάφοροι και ξέρω ότι ξέρω πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Το έχεις δει. Το έχω δει στην πορεία. Και βλέπω, δηλαδή από την ώρα που παίρνουν τηλέφωνο ή στέλνουν ένα email, καταλαβαίνω που βρίσκονται. Α, ωραίο αυτό. Ναι, ναι. Άρα μας έχεις καταλάβει και εμάς. Θέλω να σου πω, όταν κάποιος με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: α, εγώ είμαι πολύ αναπτυγμένη. Ξέρω ότι είμαστε στο μηδέν και πιο κάτω. Α, όταν λέει είμαι αναπτυγμένη πνευματικά, ναι, και τα λοιπά. Γιατί
Αν με ρωτήσει εμένα πόσο αναπτυγμένη είμαι, εγώ θεωρώ ότι όσο πιο πολύ καιρό περνάει, τόσο πιο λιγότερο αναπτυγμένη είμαι. Κατάλαβε, δηλαδή, τόσο πιο πολύ βλέπω τις ελλείψεις. Τόσο πιο πολύ λέω, έχουμε και αυτό, έχουμε και εκείνο να μάθουμε, και εκείνο να μάθουμε. Και... Δηλαδή είναι τόσο μεγάλο είναι, όλο είναι αυτό. Είναι να μάθουμε και τον εαυτό μας, γιατί όσο μαθαίνεις, μαθαίνεις και πράγματα, εμπόδια, που λες πω, έχω και αυτό, έχω και εκείνο, έχω και κοίταξε, άλλο. Υπάρχει... Δηλαδή εγώ μέχρι τα 33 μου δεν θεωρούσα τον εαυτό μου ότι είναι ζηλιάρης. Τη ζήλια δηλαδή δεν την είχα συναντήσει. Ναι, γιατί όταν είσαι μέχρι τα 33 είσαι φρέσκια και όμορφη. Όχι, ρε παιδί μου, κάτσε, συγγνώμη. Εγώ είχα φίλους και φίλες που ζηλεύανε από μωρά παιδιά, ζηλεύανε γιατί πήγες εσύ εκεί, γιατί έβαλες εσύ αυτό. Εγώ δεν τα είχα αυτά τα θέματα. Και μου βγήκε η ζήλια στα 33 σε ένα πολύ μεγάλο σημείο. Δηλαδή ζήλεψε έναν άντρα που εγώ δεν ήμουν ζηλιάρα ποτέ. Mm. Και χωρίς να αγαπάω, όχι να γίνω ζηλιάρα από έρωτα. Ναι. Καθαρά γιατί πληγώθηκε ο εγωισμός, δηλαδή. Πώς μου τη βγήκε αυτός, μωρέ. Δεν μας βγάζουν όλοι τα ίδια συναισθήματα. Μπράβο. Θέλω να σου πω ότι έρχονται οι άνθρωποι, έρχονται οι καταστάσεις και μας βγάζουν όλο. Όταν λοιπόν κάποιος άνθρωπος αρχίζει να ασχολείται και με τον εαυτό του, καμιά φορά τα παρατάει γιατί βλέπει ένα τέρας στον εαυτό του και δεν θέλει να του παραδεχτεί ότι είναι τέρας. Λίγοι είναι αυτοί που λέμε: πω, ναι, όντως είμαι τέρας, τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να κόψω αυτό, πρέπει να κόψω εκείνο, πρέπει να βελτιώσω αυτό, πρέπει να εξελιχθώ σε αυτό. Μα έχω και ένα εμπόδιο. Μα λίγοι άνθρωποι είναι που το κάνουν αυτό και έχουν την αυτογνωσία τέλος πάντων. Ναι, κοίταξε, είναι μια πορεία. Δηλαδή, εγώ αφού ασχολήθηκα με διάφορα, σήμερα πήρα τηλέφωνο μια φίλη μου δασκάλα, η οποία είναι στην Αγγλία, και τη είπα: βαρέθηκα να ασχοληθώ με αυτό που θες να μου κάνεις εσύ ένα καταλυσμό και μου έκανε αυτή. Γιατί. Όχι ότι δεν κάνω εγώ στον εαυτό μου, κάνω συνέχεια. Έτσι, αλλά θέλω να ακούσω και την γνώμη του άλλου. Κοίταξε, είναι όπως εγώ που ξέρω μανικιούρ πετικιούρ, αλλά μου αρέσει να πάω σε μια μανικιουρίστρα να με φτιάξει. Εντάξει, γιατί το θεωρώ πιο ωραίο να κάτσεις έτσι να σε φτιάχνω, πάνω να κάνω εγώ τώρα μόνο να παιδεύομαι από το μεταριστερό να κάνω το δεξί. Είναι πιο ωραία να πας να στα. Έτσι είναι νομίζω και η θεραπεία. Ναι, μεν κάνεις εσύ για τον εαυτό σου, αλλά είναι ωραίο να πάρεις και από τον άλλον και ενέργεια που εμπιστεύεσαι βέβαια. Έτσι. Ναι, έτσι και να ταιριάζει. Έτσι με την έννοια τι εννοώ. Ο άλλος πρέπει να είναι διδάξιμος. Έτσι, πρέπει να είναι διδάξιμος. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν διάφοροι και μου λένε: εγώ θέλω να το παρακολουθήσω στο σεμινάριο μόνη μου. Αυτό είναι. Δεν είναι σκόπιμο. Γιατί όλη η ιδέα είναι να μάθεις και από τις εμπειρίες των άλλων ανθρώπων. Δηλαδή, μάθεις από τον εαυτό σου, μάθεις μόνο από σένα. Δεν έχεις δει όμως πώς λειτουργούν οι άλλοι. Να έχεις σύγκρισης. Ακριβώς. Να έχεις μέτρο σύγκρισης. Γιατί είναι το ίδιο πράγμα να παρακολουθήσεις ένα πράγμα και να παρακολουθήσεις τρία. Όχι. Έχεις τρεις εμπειρίες. Τρεις εμπειρίες, σε αυτό τρεις εκείνο, πολλαπλασιάζεται η γνώση. Ακίνη είναι όλη η ιδέα. Να υπάρχει πολλαπλασιασμός στη γνώση, γιατί αλλιώς δεν θα δεις. Δηλαδή, μόνο το γεγονός ότι θα δεις ότι οι άλλοι έχουν άλλα προβλήματα, αυτό από μόνο του είναι μεγάλο μάθημα. Ναι, γιατί λες, δεν είναι περιτριγυρίζονται όλα τα προβλήματα σε μένα, ναι, δεν είναι τα δικά μου προβλήματα βουνό, υπάρχουν άλλα που τα δικά σου τα προβλήματα μπορούν να τα κάνουν τόσο μικρά, όταν ακούσεις τον αλλονόν, έτσι δεν είναι. Κοίταξε, εγώ λέω πάντα ότι ο κάθε άνθρωπος είναι η πνευματικότητα, θα το πω έτσι, παρότι δεν φαίνεται, ο άλλος μπορεί να είναι ένα πνευματικό παιδί. Γι' αυτόν το να πάει από εδώ μέχρι εκεί είναι μεγάλο πρόβλημα. Ενώ εσύ που είσαι πιο ανεπτυγμένος, μπορείς να πας πιο μακριά, δηλαδή έχεις περισσότερο βάρος. Γιατί για ένα παιδί τα 10 κιλά είναι αβάσταχτο βάρος, για έναν ανήλικα μπορεί να είναι τα 100. Αλλά και κάποιος άλλος μπορεί να είναι στο ενδιάμεσο. Οπότε δεν ξέρεις ποια είναι το αβάσταχτο βάρος για τον άλλον. Έτσι, εκεί δεν μπορείς το κρίνεις. Λοιπόν, τι είναι το SPR? Το SPR. Άρα λοιπόν, όταν πρωτοεκπαιδεύτηκα στα εναλλακτικά, ασχολήθηκα με την θεραπεία πνευματικής ανταπόκρισης. Spiritual Response Therapy, SRT. Ο Detzler, ο Robert Detzler, που ήταν ο ιδρυτής αυτής της θεραπείας, ίδρυσε και μία δεύτερη που λέγεται SPR, Spiritual Restructuring. Και αυτό έχει να κάνει με πράγματα που έχουν σωματοποιηθεί. Τα έχεις κάνει όλα. Να είμαι δασκάλα και στα δύο. Νομίζω ότι στο υπερθεραπευτικό κέντρο θεραπεύουμε τα πάντα.
Και βέβαια ξέρω ότι μπορούν να σε βρουν www.εκρεμές.com. Ναι, με δύο κάπα. Με δύο κάπα. Εκρεμές.com. Να πούμε και την οδός που είσαι ή όχι. Κοίταξε, είμαι στο Πασαλιμάνι. Mm-hmm. Έχω μετακομίσει τώρα στην Αλκιβιάδου 178. Είναι μεταξύ Σκουζέ και Φιλελλήνων. Είναι πάρα πολύ εύκολο να έρθεις, πολύ κοντά στο Δημοτικό Θέατρο που πηγαίνει. Πολύ ωραία, εύκολο δηλαδή. Εύκολο, εύκολο. Και βέβαια αν πατήσουν και στο Google θεραπεία πνευματικής ανταπόκρισης, μπαίνουν στο site σου. Ναι. Ωραία. Αλλά το πιο εύκολο είναι να γράψουν εκρεμές.com. Εκρεμές.com, πολύ ωραία. Ή SRT και θα βγει SRT, το... ακριβώς. Και να σου πω όμως, το SRT, επειδή είναι σαν ένα εξάρτημα νομίζω για ένα μάξι... Μπορεί στο Google να βγουν και αυτά. Βγαίνουνε. Άρα ας γράψουν κέντρο θεραπείας για να τους βγει στο σελίδα. Όχι, όχι, άμα γράψουν εκρεμές.com είναι το πιο γρήγορο. Γιατί για να θυμούνται την SRT, να θυμούνται κάτι άλλο, μπορεί να ξεχάσουν ή να το γράψουν λάθος. Αλλά το εκρεμές.com δεν το ξεχνάνε. Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω έτσι να δω πώς θα... Να έρθεις, θα χαρώ πολύ. Λοιπόν, γιατί κάνεις εκεί όμως που μου φέρεις εδώ να δω? Κοίταξε, εδώ έχω τα διαγράμματά μου, όπως βλέπεις, είναι πάρα πολλά, έτσι, γιατί τι έγινε. Εγώ ασχολήθηκα λοιπόν με την SRT, αλλά αυτόματα, επειδή είχα σπουδάσει όλα αυτά τα πράγματα, άρχισα να βελτιώνω, δηλαδή αν μπεις στην ιστοσελίδα και δεις από τις... αρχίζει εκεί που λέει ξεκινήστε εδώ με ποιες θεραπείες προσφέρουμε. Ο καθαρισμός με την SRT και το SPR είναι αυτά που διδάχτηκαν. Όλα τα υπόλοιπα είναι δικά μου. Εσύ τα δημιούργησες. Εγώ τα δημιούργησα. Ακριβώς. Άρα λοιπόν έχω κάνει σεμινάρια για την αυθονία, σεμινάρια για τα πρότυπα αγάπη, σεμινάρια. Δηλαδή, έχω κάνει σεμινάρια, δηλαδή διαφορετικές συνεδρίες και σεμινάρια. Άρα λοιπόν το πιο σκόπο μου για κάποιον είναι να αρχίσει με έναν ολικό καθαρισμό και μετά να πάει να κάνει τα πιο επιμέρους κομμάτια. Δηλαδή, για κάποιον μπορεί ο ανώτερος εαυτός να προτείνει να ασχοληθεί με την αυθονία. Άλλος μπορεί να τους πει ότι ξέρεις κάτι, θέλει με στόχους. Βάλε στόχους να δω. Γιατί, αν κάποιος έχει π.χ. ένα πρόβλημα με την αυτοεκτίμησή του, αν αρχίσει και κάνει τους στόχους του, εκεί θα τον ανεβάσει πολύ το ηθικό του. Ή να ασχοληθεί με το να καθαρίσει το γενεολογικό του δέντρο, το DNA και όλα αυτά. Ή να ασχοληθεί με προηγούμενες ζωές, να καθαρίσει τη σχέση του με κάποιους ανθρώπους, γιατί όλα αυτά έχουν ένα νόημα. Αυτά δηλαδή βγαίνουν, εσύ ένα τώρα κάποιος που έρχεται θα του πεις... Αρχίζω με τον ολικό. Λοιπόν, έρχομαι εγώ στο επιθεραπευτικό κέντρο, ωραία, δεν σε ξέρω, με ξέρεις, δε... Γεια σας, έχω θέματα, έχω ψυχολογικά, έχω φοβίες, έχω... Δεν μου λες τι έχεις. Α, δεν λέω τίποτα. Όχι. Όχι, δεν λέω τίποτα. Όχι, γιατί θέλω να είμαι ουδέτερη. Ωραία. Ωραία. Άρα δεν λοιπόν. Δεν σου λέω ότι με χώρισε ο άντρας μου, δεν σου λέω τίποτα. Κοίταξε, στην πορεία μπορεί να μου πεις ό,τι θέλεις. Άρα λοιπόν, εγώ θα βρω τι γίνεται. Ο κάθε άνθρωπος ξέρει τι αρνητική ενέργεια έχει μέσα του. Μπράβο. Δηλαδή ξέρει ότι έχω πρόβλημα σε αυτό, έχω πρόβλημα σε εκείνη την πτυχή της ζωής, σε εκείνη την πτυχή της ζωής. Αλλά δεν ξέρει ποιο πρόγραμμα το παρακινεί. Άρα λοιπόν, εσύ μπορεί να έχεις ένα πρόγραμμα αυτοτιμωρίας και αυτό να αυτοτιμωρείσαι λόγω. Να αυτοτιμωρήσει μέσω χρημάτων, γιατί και αυτό είναι, η φτώχεια είναι μια μορφή αυτοτιμωρίας. Μπορεί να αυτοτιμωρήσει στις σχέσεις σου, μπορεί ποιος ξέρει στα εργασιακά σου ή οτιδήποτε, ή να τα έχεις πολύ καλά στη δουλειά σου, αλλά στα προσωπικά σου. Δηλαδή να το διοχετεύεις σε συγκεκριμένες πτυχές και όχι σε όλες. Εν πάση περιπτώσει. Άρα λοιπόν εμείς πάμε και βρίσκουμε τα προγράμματα. Εσύ ούτως ή άλλως δεν μπορείς να με βοηθήσεις αυτό. Γιατί αν ήξερες τα προγράμματά σου, τα άλλαζες. Ναι. Άρα λοιπόν εμείς τι κάνουμε. Σκέψου λοιπόν ότι έρχεσαι και κάνεις μια πλήρη ανακαίνιση ψυχής. Κάνοντας λοιπόν αυτό και μπαίνουμε μέσα και πετάμε όλα τα σάπια και τα σκουπίδια και όλα τα μη χρήσιμα, τα πετάμε. Μετά λέμε τώρα, okay, τι θα βάλουμε σε αυτό το σπίτι. Πρέπει να μπούμε τσουκουτσούκου, να αρχίζουμε να στοχεύουμε και να πούμε εδώ θα βάλουμε μια καινούργια κουζίνα, θα είναι έτσι η κουζίνα, θα κάνει αυτά και αυτά και αυτά. Δηλαδή θα μπούμε και θα καλοποιήσουμε και θα κάνουμε τους χώρους λειτουργικούς. Αυτό είναι. Ναι. Και ανάλογα με γιατί ο κάθε άνθρωπος, δηλαδή μέχρι στιγμής δεν έχω δει έναν άνθρωπο να έχει τις ίδιες συνεδρίες. Όχι, ο καθένας έχει. Ο καθένας έχει τις δικές του. Ανάλογα με τα θέματα. Άρα το βασικό όταν ερχόμαστε στο υπερθεραπευτικό κέντρο είναι να κάνουμε τον καθαρισμό. Ακριβώς. Αρχίζουμε πάντα με αυτό. Αυτό βέβαια δεν είναι μια ώρα, δύο, είναι τρεις ώρες, τέσσερις. Πόσο κρατάει. Κοίταξε, ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Έχω κάνει καθαρισμό. Το σύνηθες είναι γύρω στις 3 ώρες.
χωρίς ποτέ αυτό να είναι ζάχαρη, έτσι δεν το πειράζει, να το πούμε όλο αυτό. Προχτές έκανα έναν καθαρισμό, πέρασαν 4 ώρες χωρίς να το καταλάβουμε. Κατάλαβα. Ή μπορεί κάποιος να είναι πιο ελαφρύ και να τελειώσει η ώρα. Κοίταξε, έχει μια διαδικασία αυτό. Το 3 ώρα θα το φάμε. Mm. Το 3 ώρα θα το φάμε σίγουρα. Δηλαδή, γιατί μέχρι που να βάλεις όλο αυτό, γιατί το βάζω σε μία τάξη και λέω, OK, πού έχουμε αρνητική ενέργεια, ποια είναι τα αρνητικά προγράμματα, πού έχουμε όλο αυτό, το βάζω σε μία τάξη και λέμε, OK, αρχίζουμε με αυτό, έχουμε τον μπουσουλά μας, άρα κάποια στιγμή στο μέλλον μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις και να πούμε, ήμασταν εκεί, τώρα είμαστε εδώ. Δηλαδή, έχει ένα και κάτι. Και αυτά τα χρονοδιαγράμματα. Τα διαγράμματα. Mm-hmm. Κοίταξε. Έχω κάνει μια προετοιμασία για εργασία τώρα, άρα μπορώ να κάνω μια ερώτηση και να δείξουμε και στον κόσμο. Να κάνουμε ένα, έτσι ένα... ένα πειραματάκι. Μπράβο, μια παρουσίαση. Το οποίο ήθελα να σου πω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια άλλη στιγμή, αν θέλεις, να μπορούν να είναι πιο διαδραστικό, γιατί τώρα κάνουμε μια συζήτηση. Μπορούμε κάποιος να πάρει τηλέφωνο και να ρωτήσει ή να στείλει μήνυμα στο chat και να μας πει ένα θέμα του και να κάνουμε μια προετοιμασία και να ασχοληθούμε αυτό λίγο με αυτό. Αυτό δεν το έκανα εγώ ανακοίνωση για να το κάνω. Για να ξέρω, ναι. Κοίταξε, αλλά αυτό πιστεύω, θέλει μια προετοιμασία. Τώρα, τι ήθελα να σου πω. Είναι αυτή η πρόταση που σου είχα πει ότι θέλω να σου κάνω, θα την κάνω και στον αέρα. Μπορούμε, γιατί είσαι πηγή, όπως είπα. Είσαι πηγή που μπορεί να μας πεις πολλά πράγματα και να μπορούμε του χρόνου, το Σεπτέμβρη, το χρόνο ενώ το Σεπτέμβρη που ξεκινάει τη σεζόν, να κάνουμε μια εκπομπή και πραγματικά να έχουμε ανακοινώσει και όλες, να έχω βάλει και τηλέφωνα του σταθμού ή το στο Messenger ή στο σταθμό κατευθείαν, γιατί τώρα δεν έχω ανοίξει καν και το site που πατάνε οι ίδιοι και μας βλέπουν ζωντανά και κάνουν αμέσως γράφουν. Okay. Λοιπόν, και να κάνουν και τις ερωτήσεις και να είναι πιο... Ακριβώς. Κατάλαβες. Τώρα γνωρίζουμε την Ξένια. Έτσι δεν είναι. Μετά θα αρχίσουμε να κάνουμε πιο έμπρακτα πράγματα. Δηλαδή, να υπάρχουν και ερωτήσεις. Να κάνουμε. Κοίταξε, πιο... το εκρεμές έχει πάρα πολλές χρήσεις. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι βάση. Μπράβο. Το εκκρεμές έχει πάρα πολλές χρήσεις. Πέρα από τον καθαρισμό που γίνεται, γιατί εγώ σου μίλησα τώρα για τα πολύ σοβαρά πράγματα, καθαρισμούς πνευματικής ενέργειας, νοητικού, κάνουμε γράμμα. Μιλάμε για τα. Ναι, μιλάμε για τις δομές. Ναι, πιο πολύ εγώ ήθελα να μιλήσουμε για το υπερθεραπευτικό κέντρο και βλέπω τι κάνει. Και κάνουμε όλα αυτά. Α, κάνουμε όλα αυτά. Πρόσεξε όμως. Ωραία. Μπορούμε παραδείγματος χάρη για να σου δώσω καταλάβει, εγώ έχω βάψει τους στίχους μου σύμφωνα με την καθοδήγηση του ανώτερου εαυτού. Άντε. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή έρχεται στο σπίτι μία κυρία η οποία κάνει ώρα σώμα που είναι χρωματοθεραπεία και μου λέει βάσει αυτό του χρώματος με συνδυασμό με εκείνο, είναι αυτό, είναι εκείνο και μου είπε είστε η δασκάλα των δασκάλων τότε, δηλαδή μιλάμε τώρα για 9 χρόνια πριν. Και όντως έχω φτάσει και είμαι δασκάλα των εντατικών δεξιότητων που είναι στην SRA που είναι η Ένωση της SRT, υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάνω από 60 δάσκαλοι ανά τον κόσμο και υπάρχουν και γύρω 6 δάσκαλοι, 6 ή 7, οι οποίοι είναι ανωτέρων δεξιοτήτων. Εσύ είσαι σε αυτούς. Είμαι σε αυτούς. Και φυσικά έχω κάνει και δικά μου σεμινάρια, τα οποία τα διδάσκω στο δίκτυό τους. Ωραία. Εδώ και κάποια χρόνια. Άρα... και τι, ήταν ένα σεμινάριο αυτονίας που είχα κάνει. Παραδείγματος χάρη τώρα θα κάνω ένα σεμινάριο χτίζοντας την πρακτική σου με στάση, το οποίο θα γίνει στα αγγλικά διαδικτυακά τον Ιούλιο. Mm-hmm. Αλλά είναι για ανθρώπους οι οποίοι ήδη ξέρουν το εκκρεμές και έχουν πείρα, δεν είναι για πρωτάκια. Έτσι. Άρα τα σεμινάρια γίνονται και διαδικτυακά, γίνονται και online. Κάνεις και διαδικτυακά. Κάνω και διαδικτυακά εδώ και 5 χρόνια. Πολύ ωραία. Άρα, είδες τι σου λέω, πηγή. Λοιπόν, άρα λοιπόν, όταν εγώ θέλω να βάψω παραδείγματος χάρη τον τοίχο, τώρα μιλήσουμε για τα ευχάριστα πράγματα. Όταν λοιπόν εγώ θέλω να βάψω τον τοίχο μου, έχω μπροστά μου ένα χρωματολόγιο, έτσι, έχω μπροστά μου ένα χρωματολόγιο και λέω τι χρώμα να βάψω το σαλόνι και μου δείχνει. Έτσι, τώρα διάλεξα και ένα... Έχω αυτό το... Έτσι, άρα λοιπόν έχω διάφορα διαγράμματα εδώ και λέω τι να βάλω
να πάω σε ένα όμορφο σεμινάριο. Α, παραδείγματος χάρη, θέλω να βάψω, τι χρώμα να βάψω, πάω σε ένα διάγραμμα με χρώματα και μου λέει βάψω το πράσινο, βάψω το... Ή μπορείς να πάρεις τα χρωματολόγια του Μπογιατζή, ξέρεις να πω να... Και βάζω το εκρεμές και αυτό πάει και σου λέει αυτό, εκείνο, εκεί, συνδυαστικά εκεί και λοιπόν. Και είναι πάντοτε, δηλαδή μπαίνεις μέσα στο σπίτι σου και λες... Ξεκουράζεσαι. Δηλαδή, γιατί είναι το χρώμα που σου ταιριάζει. Mm. Είναι το χρώμα που ταιριάζει στη φάση τώρα. Δηλαδή το πιο προηγούμενο σπίτι μου, όταν ήμουν στην Πραξιτέλους, είχα βάψει τους τοίχους καφέ σοκολά. Γιατί χρειαζόμουν πάρα πολύ γύρωση, καταλαβαίνεις. Το καφέ είναι υγειωτικό. Εγώ που βάλα μόβ πέρυσι. Κοίταξε, το μόβ έχει τη δική του, ανάλογα και την απόχρωση. Μόβ με λίγο λαχανί, ναι. Λαχανί ντουλάπες μου, κρεβα... μου χαρούμενο. Ναι. Κοίταξε, το πράσινο είναι θεραπευτικό. Το πράσινο είναι θεραπευτικό. Ναι, βέβαια το λαχανί. Ναι, το... Όλα έχουν να κάνουν με την ένταση και την απόχρωση. Ναι. Έτσι, με το χρώμα και την απόχρωση. Αυτό ήθελα να πω. Με το χρώμα και την απόχρωση. Αυτό τώρα που λέει χρώματα... η μαμά μου διασκετικά κάνει πολλά πράγματα και, και δεν το ξέρει ότι αυτό θεραπεύει. Ναι, δεν το ξέρει. Ακριβώς, δεν το ξέρει. Άρα λοιπόν, έχουμε... μπορώ να κάνω οτιδήποτε. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια ερώτηση. Ή μπορεί να ρωτήσω πού να πάω διακοπές. Α, αυτό να ρωτήσω πού να πάμε διακοπές. Να δούμε. Άρα λοιπόν έχω ένα χάρτη ο οποίος είναι παγκόσμιος. Να ορίστε. Κάνε μου που θα πάω διακοπές. Πρέπει να κάνω προετοιμασία για σένα για να το κάνω αυτό. Άρα λοιπόν όταν εγώ θέλω να κάνω διακοπές, μου λέει ορίστε. Μου δείχνει από Ανατολή, Φιλιππίνες, Μαλαισίες και τέτοια. Αυτό είναι το επόμενο ταξίδι μου. Λοιπόν, Μαλαισία. Ναι, έχω δείξει όλο αυτό. Δηλαδή και Ινδονησία και Μαλαισία, Φιλιππίνες, εκεί κάτω. Ωραία. Λοιπόν, αφού πέρυσι πήγαινα στην Κίνα και δίδασκα, άρα τώρα επόμενο, το επόμενο μάθημα. Μπράβο, δεν ξέρεις ποτέ η ροή. Άρα δεν ξέρω, τώρα δεν είχα σκοπό να πάω εκεί, άρα τώρα σου λέει αυτό. Κάτι θα γίνει. Κάτι θα γίνει. Και θα σε πάει εκεί. Δεν μπορώ να ξέρω μελλοντικά, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε μελλοντολογία, αλλά ορίστε. Ναι. Σου λέει βάλε αυτό σαν ερώτηση. Κάνεις και προσωπικές ερωτήσεις, ας πούμε μικρά. Βάζαμε τη φωτογραφία του αγαπημένου μας. Και βάζαμε το σταυρό. Ή παίρναμε ένα νόμισμα. Συνήθως το σταυρό μας όμως βάζαμε. Βγάζαμε το σταυρό από το αυτό. Και έλεγα, μ' αγαπάει ο Κωνσταντίνος. Ναι, απαγορεύεται αυτή η ερώτηση. Άμα πήγαινε. Εγώ σου λέω ότι κάναμε μικρά σταυρό. Ναι, εγώ σου εξηγώ ότι είναι ενάντια στους νόμους της ευλάβειας αυτή η ερώτηση. Ναι. Πρώτον, δεν μπορείς να ψάξεις τον άλλον και να δεις τι σκέφτεται. Ή τι νιώθει. Και πώς θα μάθω να αγαπάει. Εμένα αυτό με νοιάζει μικρή. Να σου πω ένα μυστικό το οποίο δεν χρειάζεται καμία, μα καμία ερώτηση πουθενά, καμία πνευματική σύνδεση, κανένα εκκρεμές. Αν αναρωτιέσαι, δεν σ' αγαπάει. Γιατί όταν σ' αγαπάει, το νιώθεις. Άρα δεν χρειάζεται καμία ερώτηση. Δηλαδή μην ξοδεύεις καθόλου λεφτά γι' αυτό. Ναι, πάω το πω στις μικρές να τους το πω. Ένα άλλο που κάναμε πάλι, έτσι και έπιανε. Δεν ξέρω, χωρίς εκκρεμές βέβαια. Περίμενα τηλέφωνο τώρα εγώ. Και δεν χτύπαγε το τηλέφωνο. Όταν σταύρωνα 33 φορές το τηλέφωνο, το τηλέφωνο χτύπαγε με το όνομα που εγώ από μέσα μου επικαλούσα. Wow. Ναι. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Να με πάρει ο Κωνσταντίνος. Μα ήμουν αρτισμένη με ένα Κωνσταντίνο, γι' αυτό το λέω. Αυτά τα έκανα τότε. Να με πάρει ο Κωνσταντίνος. Να με πάρει ο Κωνσταντίνος 33 φορές. Πάει και με παίρνει. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τι γίνεται. Ενεργειακά. Του στέλνανε πάλι. Του στέλνανε διάφορα μηνύματα και αυτό το πιάνε αυτό και έπαιρνε τηλέφωνο. Κοίταξε, θα σου πω τι γίνεται. Επειδή θέλουμε να τα λέμε έτσι και να προειδοποιούμε και τον κόσμο, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Αυτά ήταν παιδιάστικα, τρως μιλάω στο δημοτικό. Ναι, εντάξει, το κατανοώ. Το κατανοώ. Δεν μπορείς να κάνεις μελλοντολογίες, δηλαδή δεν μπορώ να ρωτήσω αν θα γίνει κάτι. Γιατί, γιατί αυτό είναι κβαντικό. Και τώρα, okay, κβαντικό είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβει κάποιος. Και όποιος θέλει να καταλάβει την έννοια του κουβαντικού χρόνου, αν μπορεί να δει την ταινία «Οι άντρες με τα μαύρα» νούμερο 3, έτσι, «Οι άντρες με τα μαύρα» νούμερο 3 που είναι science fiction, έτσι, αλλά
Υπάρχει ένας εξωγήινος, εντός εισαγωγικών το εξωγήινος, ο οποίος λέγεται Γκρίφιν και έχει ένα καπελάκι. Αυτός λοιπόν εξηγεί πολύ ωραία μέσα στην ταινία αυτή, εξηγεί την έννοια του κουβαντικού χρόνου. Που σημαίνει ότι όλα συνυπάρχουν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μπορούμε να έχουμε μία άλλη ζωή, η οποία συνυπάρχει με αυτήν και σε εκείνη τη ζωή εγώ είμαι πυροσβέστης. Λέω τώρα. Έτσι. Και όταν εγώ οραματίζομαι συνέχεια ότι είμαι πυροσβέστης και ζω να φωτιές και κάνω αυτό, στην ουσία τη δημιουργώ. Δημιουργώ μια παράλληλη ζωή. Αυτό είναι όλο πρόβλημα όμως, γιατί δεν έχουμε ενέργεια για αυτή τη ζωή. Και ζούμε σε μια φανταστική που δεν... Και διαιρούμε την ψυχή μας και την σκορπάμε στο υπερπέραν. Άρα, αυτό είναι λοιπόν ένας τρόπος να έχεις προβλήματα. Έτσι. Ένας άλλος τρόπος είναι να ασχολείσαι με πράγματα που δεν σε αφορούν. Στην ουσία αυτή τη ζωή ήρθες να κάνεις αυτό που ήρθες να κάνεις για σένα εδώ και τώρα. Να μην ασχολείσαι με το τι κάνει ο άλλος και το τι κάνουν οι άλλοι. Γιατί στην ουσία διασκορπάς την ψυχή σου, την πας αλλού. Άρα λοιπόν έχεις πτυχές της ψυχής σου οι οποίες διασκορπίζονται. Αυτό είναι πάντα πρόβλημα. Συνήθως θα σου πω, μπορεί κάποιος από μικρός να αισθάνεται ότι έχει γεννηθεί για να γίνει ζωγράφος. Κοίταξε αυτό υπάρχει. Οι συγκυρίες της ζωής, η φτώχεια των γονιών του, το ότι έπρεπε να δουλεύει, το ότι έπρεπε... Το παντρεύτηκε, ερωτεύτηκε, τέλος πάντων δεν το επιτρέψανε να γίνει ποτέ ζωγράφος. Και σκορπιζόταν γύρω-γύρω αλλού σε άλλα πράγματα, που βέβαια επειδή τα χέρια του πιάνανε, μπορεί να κάνει, να ήταν ένας καλός επικλοποιός. Έτσι. Να ήταν ένας καλός καλλιτέχνης ακριβώς. Αλλά όχι το ζωγράφος που εκείνος γεννήθηκε γι' αυτό. Ναι. Που ήρθε στο σύμπαν εδώ, σε αυτή τη ζωή, να γίνει και να ολοκληρώσει αυτό. Εγώ πιστεύω όμως ότι όταν κάποιος γεννιέται γι' αυτό... Θα βρει το δρόμο του. Μέχρι και να πεθάνει όταν το έχει βρει, ναι. Ναι, κοίταξε να σου πω κάτι. Αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό που μου λες. Εγώ, για να σου δώσω καταλάβεις, είχα σπουδάσει management, έτσι. Μετά πήγα, έγινα γραφίστρια και έκανα, δηλαδή όταν εγώ σπούδαζα, ερχόταν από πάνω από το κεφάλι μου οι συμμαθητές μου και παρακολουθούσαν τι έκανα, γιατί εγώ έκανα παπάδες, έκανα διάφορα πράγματα. Και αυτοί δεν μπορούσαν να διαδεχθούν, σου λέει, πόσο δημιουργική είναι. Έτσι. Εμένα, αν με ρώταγες για πάρα πολλά χρόνια, ζωγραφίζεις, θα σου έλεγα όχι. Και αν σου δείξω τώρα τις ζωγραφιές που κάνω, που άρχισα από ένα διαστητικό σεμινάριο και εξελίχθηκε, γιατί έκανα μια έκθεση, έκανα δεύτερη έκθεση, έκανα αυτό. Και είπα, OK, ας το πάω κάπου πιο προχωρημένα όλα αυτά. Και αν σου δείξω τις ζωγραφιές που κάνω τώρα, θα πεις δεν υπάρχει. Έτσι. Να σου πω κάτι, εγώ αυτό τώρα που λες με τη ζωγραφιά το κατάλαβα όταν πήγα τώρα για να γίνω. Ναι, κοίτα να δεις τώρα. Και λες, το φτιάξα εγώ αυτό. Ναι. Κατάλαβες. Άρα λοιπόν αυτό, για να σου δώσω να καταλάβεις, αυτό. Ναι, ναι. Είναι έτσι, αυτό είναι σκίτσα. Ναι, ναι, ναι. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή θα σου βγει. Αυτό όμως δεν είναι αυτό που λέω εγώ. Έτσι, με την έννοια του. Να μην ασχολείσαι με πράγματα που δεν ξέρεις κτλ. Κτλ. Η έννοια του κουβαντικού χρόνου κτλ. Αυτό όχι, είναι κάτι άλλο. Άλλο. Ναι, εγώ μάλλον είπα λάθος παράδειγμα. Ναι, κοίταξε. Αν κάποιος δεν ξέρει τι θέλει στη ζωή του, εγώ μπορούμε το, να κοιτάξουμε τα αρχιετυπικά. Μπράβο, ναι, αρχιετυπικά αυτό πήγα να σου πω. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που γεννιούνται, ξέρουν τι θέλουν, αλλά οι συγκυρίες τους έχουν. Μπορεί κάποιος να μην ολοκληρώσει αυτό που θέλει τώρα και στην επόμενη ζωή που γεννηθεί να το προσπαθήσει να το κάνει. Μα κατά κόρον το κάνουμε αυτό. Δηλαδή όταν... και τώρα μου κάνεις μια πολύ ωραία πάσα, την οποία δεν ξέρεις ότι μου έκανες. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει πολλά πράγματα στη ζωή τους και δεν πιάνουν, να το πω έτσι. Δηλαδή δεν μπορούν να χτίσουν πάνω σε αυτό που έχουν ήδη χτίσει. Αυτό σημαίνει ότι όταν εσύ μπορείς να έχεις... Δηλαδή υπάρχει μια φυσιολογική εξέλιξη σε όλα αυτά που κάνεις. Δηλαδή εγώ έγινα πρώτα πρακτικός, μετά έγινα διαπιστευμένη σύμβουλος, μετά έγινα δασκάλα, μετά έγινα δασκάλα της SPR, μετά έγινα δασκάλα σκύλης, μετά έκανα, ξέρεις. Δηλαδή υπάρχει μια συνέπεια και συνέχεια σε όλο αυτό. Πάντα επεκτείνω αυτό που κάνω. Αυτό σημαίνει ότι είμαι στον κατάλληλο δρόμο. Mm-hmm. Όταν μπορώ να επεκτείνω, για καιρό όμως, έτσι, γιατί τώρα αυτό το κάνω αυτό το 2007, είναι 13 και χρόνια τώρα που το κάνω. Άρα σημαίνει ότι αυτό είναι ο δρόμος μου.
Όταν λοιπόν κάποιος άνθρωπος βλέπει ότι έχει δυσκολίες στη ζωή του και ότι δεν του βγαίνουν τα πράγματα και ότι συνέχεια αρχίζει από την αρχή, είναι πολύ σκόπιμο, αφού κάνει τον ολικό καθαρισμό του, να κάνει και έναν αρχιτυπικό χάρτη. Εκεί λοιπόν κοιτάμε τα αρχέτυπά του. Τα αρχέτυπα είναι αυτά τα οποία κινούν την κάθε πτυχή της ζωής. Mm-hmm. Και θα δούμε τι του ταιριάζει για τη δουλειά, τι του ταιριάζει στις σχέσεις, γιατί έχει προβλήματα εκεί, τι δεν του ταιριάζει. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μου λένε εγώ θέλω να κάνω θεραπευτικό και δεν έχουν ούτε ένα θεραπευτικό κομμάτι μέσα τους. Θα το βρούμε εκεί επί τόπου. Θα το βρούμε. Και θα δούμε ότι έχει αυτός ο άνθρωπος αυτά τα αρχέτυπα. Mm-hmm. Γιατί έχω δει ανθρώπους, για να σου δώσω να καταλάβεις, αυτός είναι ο αρχιτεκτονικός τροχός. Έχω δει ανθρώπους, δηλαδή, οι οποίοι δεν έχουν αρχέτυπα ούτε συμβουλευτικής, αλλά ούτε και θεραπευτή, οι οποίοι προσπαθούν να ασχοληθούν, ξέρεις, να κάνουν center με yoga, να κάνουν διάφορα τέτοια, και δεν τους βγαίνουν. Δεν τους βγαίνει. Και ήρθαν και με ρώτησαν και τους είπα, κοίτα, εσύ μπορείς να ασχοληθείς με ό,τι θέλεις, αρκεί να είναι, ξέρεις, δεν πρέπει να είναι πιο business, γιατί εσύ δεν είσαι φτιαγμένος γι' αυτά. Mm-hmm. Δηλαδή, θες να πουλάς βιβλία εναλλακτικά, κάνε ένα βιβλιοπωλείο και πουλά βιβλία, αλλά και πουλά πολύ τα εναλλακτικά. Δηλαδή, κάνε ειδικότητα σε αυτά, αλλά εσύ θα πουλάς βιβλία. Σου δίνω ένα παράδειγμα. Αν ασχοληθείς με κάτι άλλο, αυτό σου ταιριάζει ένα. Δεν με ακούσανε, κάνανε ένα κέντρο, το κλείσανε, μπήκανε μέσα φυσικά. Και μου λέει, ξέρεις, δεν μου βγήκε. Μα φυσικό, αφού δεν έχεις, δεν θα σου βγει. Άρα, αν κάποιος δεν ξέρει τι θέλει, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για τα παιδιά. Γιατί όταν έχεις ένα παιδί, το οποίο μετά τα 15 συνήθως το κάνουμε αυτό, όταν μετά τα 15 αρχίζει και του λες ότι εσύ είσαι φτιαγμένος γι' αυτό, είναι πάντα στο σωστό δρόμο. Δεν ψάχνονται να βρουν, κάνω το σωστό, δεν κάνω το σωστό, μου ταιριάζει, δεν ταιριάζει. Το γιο μου. Θα πρέπει να το θέλει, μπορώ να το δω μόνο να το πω. Κοίτα, δεν ξέρω πόσο χρονών είναι. 24. Πρέπει να το θέλει. Να λέει μακριά και πόσο γίνεται. Γίνεται από μακριά. Α, ωραία. Κοίταξε, δεν μπορούμε να ψάχνουμε τον άλλον, δηλαδή εμείς δεν μπορούμε να δούμε ποια είναι τα αρχιτεκτονικά. Εγώ θα του πάρω τηλέφωνο, θα του πω θέλεις να το κάνουμε εδώ, εδώ μου πει ναι, μα κάνω. Πρόσεξε με. Δεν θα το κάνεις εσύ γι' αυτόν, θα το κάνει αυτός γι' αυτόν. Πώς θα γίνει αφού είναι μακριά, θα έρθετε σε επικοινωνία γι' αυτόν. Ναι, με το ίντερνετ γίνονται αυτά. Θέλω να σου πω ότι δεν μπορεί να γίνει να κάνεις εσύ, να παρακολουθείς εσύ τη συνεδρία και να του το πεις. Αυτό δεν γίνεται. Ναι, όχι, θα πρέπει να είναι αυτός. Θα πρέπει να είναι αυτός. Αν θέλει να είσαι κι εσύ εκεί, ας είσαι. Συνήθως δεν μου επιτρέπει να ψάξω να δω κάποιον αν δεν είναι 15 χρονών. Ναι. Γιατί δεν ξέρουν αρκετά, είναι απλό. Δηλαδή έχω μπροστά στους γονείς. Μιλάμε για 24 χρονών παιδί. Ναι, είναι ενήλικας. Άρα λοιπόν αυτός θα πρέπει να κάνει ένα ολικό καθαρισμό και να τα κάνουμε και τα αρχαίτυπά του, να δούμε τι του ταιριάζει και τι όχι. Αλλά θα τα κάνει αυτός ο ίδιος τον εαυτό του. Mm. Με την έννοια ότι αυτός θα είναι εκεί. Τώρα, αν θέλει να φέρει κάποιον άλλο, δεν μας απασχολεί. Δικαίωμά του είναι. Αλλά πρέπει να είναι ο ίδιος. Εγώ δεν μπορώ να ψάξω τα αρχαίτυπά του να δω τι είναι και να σου πω. Αν δεν ξέρει αυτός. Μάλιστα. Και βέβαια δεν μπορώ να σου πω ούτως ή άλλως. Αυτός πρέπει να σου πει. Τι θέλει. Δηλαδή, ακόμα και να με πληρώσει, να πει να του κάνω δώρο στα γενέθλιά του αυτό το πράγμα. Άμα δεν και... πει εκείνο, οκ, okay, ναι. Ναι. Και δεν συνεργαστεί, δεν γίνει. Ναι, αν δεν σου πει αυτός να ξέρει, μαμά μου, ξέρω εγώ, εγώ δεν θα πω ποτέ σε κάτι. Δηλαδή, δεν είναι αυτός που σε πληρώνει, είναι ο πελάτης, είναι αυτός που καθαρίζει. Αυτός που κατανοείται, βέβαια. Α, όχι, δεν είπαμε να μου πει τα μυστικά του. Δεν θέλω και δεν είναι τα μυστικά. Α, δεν με, όχι, δεν με. Αυτό θέλω να σου πω. Ότι συνήθως δεν επιτρέπεται. Απλά το λέω επειδή είναι νέος και επειδή ακόμα είναι στο επαγγελματικό του αυτό, γι' αυτό λέω τώρα. Ναι, κοίταξε, υπάρχουν διάφορα πράγματα που μπορεί να γίνουν. Δηλαδή, βοηθάμε τα παιδιά πάρα πολύ. Κάνουμε ένα συντονιστικό σχετικά με το. Όταν τα παιδιά διαβάζουν. Είδες, αυτά να τα λέμε, να ακούγονται. Έτσι. Να κάνουμε, όταν τα παιδιά διαβάζονται, κάνουμε την εξισορρόπηση του αριστερού και, και δεξιού ημισφαιρίου για να μπορούν να διαβάσουν πιο καλά, να είναι πιο τσακάλια στα σχολεία. Ωραία αυτό. Βέβαια, έχουμε και δύο συντονιστικά προγράμματα τα οποία τους βοηθάνε μετά. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή ο κόσμος τώρα υποφέρει. Ναι.
Και επειδή το οικονομικό είναι λίγο έτσι, δηλαδή, γιατί πρόσεξε, ακούω κάποιους μου λένε δεν παίρνω πολλά, αλλά θέλω 100 ευρώ την ώρα. Ή θέλω 50 ευρώ την ώρα. Θα σου πω. Δεν νομίζω ότι είναι, δηλαδή, καταλαβαίνω ότι μια καλή δουλειά πρέπει να πληρωθεί. Καταλαβαίνω ότι κάποιος για να έχει τελειώσει τόσα πράγματα πρέπει να έχει δώσει πολλά λεφτά, όπως πολλά, είναι πολλά. Ναι. Ναι, αλλά κοίταξε να δεις. Με αυτή τη λογική και ο ένας πανεπιστημιακός καθηγητής που πάει και κάνει στα πανεπιστήμια και αυτός έχει φάει τα χρόνια του, ή ένας γιατρός χειρούργος και αυτός έχει φάει τα χρόνια του και τα λεφτά του, και οι δύο από αυτούς, αλλά και ο γιατρός, αν έχει συνείδηση, μιλάμε για, για ανθρώπους που έχουν συνείδηση, και ο καθηγητής μπορεί να διαβάζει ένα παιδί με 10 ευρώ την ώρα ή με 5, γιατί το λυπάται, και ο γιατρός μπορεί να σου γράψει τη συνταγή και να σου πάρει μόνο 10 ευρώ ή ξέρω εγώ, δηλαδή... Αυτό που έχω καταλάβει, είναι ότι αν δεν το πληρώσουνε... Δεν το σέβονται. Δεν το σέβονται. Εγώ δεν σου λέω το δράνε. Όχι, εγώ σου εξηγώ. Okay. Αν δεν το πληρώσουν, δεν το σέβονται και δεν πιάνουν. Γιατί, όπως σου είχα πει και πριν, εγώ έχω κάνει πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή, για να σου δώσω να καταλάβεις, πάνω από 40% είναι η δωρεάν δουλειά. Δηλαδή, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Πολύ μεγάλο ποσοστό. Έτσι. Βρήκα λοιπόν προς μεγάλη μου έκπληξη, γιατί εγώ ήθελα, όχι δωρεάν όλα, δεν θέλω, ξέρεις, έτσι ήμουνα, γιατί εγώ ήθελα να το... Και βρήκα λοιπόν ότι όχι μόνο ότι, ότι είναι αχάριστη, γιατί όταν κάποιος άνθρωπος, όταν εσύ θες να κόψεις τις φλέβες σου και κάποιος άνθρωπος σε βοηθάει και βλέπεις τα αποτελέσματα άμεσα πίσω από την... Γιατί το έχω δει και εγώ στο Μανίκρυ Πετικύρ που έχω κάνει αυτά και δεν το, αυτό το καταλαβαίνω. Ναι, θέλω να σου πω πρόσεξε. Αλλά εγώ σου λέω πόσο προσιτές είναι εγώ, γιατί σου την κάνω αυτή την ερώτηση. Είναι προσιτές οι τιμές, ανάλογα. Ο άλλος που μας ακούει. Ανάλογα τι θέλεις να κάνεις στη ζωή σου. Μπράβο, δηλαδή, γιατί για να κάνεις όλα αυτά, ωραία, άλλη πίσω ότι ξέρω εγώ, εντάξει, δηλαδή μου θυσιάζω για να αυτοθεραπευτώ κάποια χρήματα, και κάνω κάποιες συνεδρίες, κάποιες αυτές, αλλά... Ολυμπία μου, θα σου πω. Να αντέχει. Θα δηλαδή, σου πω, ένας άνθρωπος με 600 ευρώ αντέχει να τα κάνει αυτά, αυτό θέλω να πω. Προσπαθώ να σου εξηγήσω τι γίνεται με όλο αυτό. Εγώ λοιπόν βρήκα ότι όλες, έχω δει πάρα πολλές γυναίκες, θα το πω οι γυναίκες γενικότερα, οι οποίες τους λέει πόσο αυτό, πάρα πολύ ακριβό, αλλά μπαμ, θα ταχώνει κάθε φορά να πάει να κάνει τα μαλλιά της και δεν το σκέφτεται. Και δεν το σκέφτεται. Όλες αυτές τις περιποιήσεις του προσώπου. Για άμα της πεις ότι αυτό κάνει τόσο, θα τα βάλετε αυτά τα λεφτά. Ενώ αυτό είναι κάτι πολύ πιο ωφέλιμο, να το πω έτσι. Γιατί τα νύχια σου τα φτιάχνεις τώρα και εμένα μου αρέσουν τώρα οι νύχια. Τα φτιάχνεις τώρα, αλλά μετά από λίγο τελειώνει αυτό. Ναι, και πρέπει να τα ξαναφτιάξεις. Ναι, να τα ξαναφτιάξεις, θα τα φτιάξεις. Δηλαδή, έχω βρει ότι πρώτον, και αυτό μας το έλεγε ο Richard Bandler. Ναι. Richard Bandler μου λέει, γιατί το ρώτησε τι θα χρεώνουμε και είπε αυτός, αν δεν κόβεται η ανάσα τους, δεν θα πιάσει. Ξέρεις, όταν τους λες την τιμή, αν δεν κόβεται η ανάσα τους, δεν πιάνει. Πω πω, αυτός είναι φαρμάκι. Πρόσεξε, στην Ελλάδα χρεώνω, για να σου πω έτσι, στην Ελλάδα χρεώνω το 1 τρίτο από ό,τι χρεώνω στο εξωτερικό. Το 1 τρίτο. Κατάλαβα. Στην Ελλάδα. Έτσι, χρεώνω το 1 τρίτο. Και όταν λέω το 1 τρίτο, εννοώ καθαρά το 1 τρίτο. Και πάνω σε αυτό πάλι κάνω εκπτώσεις, ξέρεις. Σε κάποιους γνωστούς, σε κάποιους φίλους. Όχι. Ναι, κάθονται 4 ώρες, θα τις κόψω μισή ώρα, ξέρεις, δεν θα κάνω. Αλλά και πάλι, πρέπει ο άλλος να καταλάβει ότι δεν μπορείς να έχεις έναν άνθρωπο που έχει ταξιδέψει έναν τον κόσμο, έχει σπουδάσει από όλους τους καλύτερους δασκάλους κτλ. Και έχει βάλει άπειρο χρόνο και χρήμα, γιατί δεν είναι όλα ίδια και όμοια. Δηλαδή, δεν μπορείς να βάλεις έναν άνθρωπο σαν και εμένα που έχω κάνει όλα αυτά, γιατί από ένα σημείο και μετά δεν είναι μόνο το πνευματικό. Κι αν εγώ που είμαι στραβόξυλο, κάνω, σου λέω τώρα ερωτήσεις που τα έχω. Έτσι. Πες ότι εγώ είμαι στραβόξυλο. Και έρθω εγώ, κάνω τον καθαρισμό, περάσουν 3 ώρες, δώσω τα ωραία μου λεφτά και φύγω και δω ότι δεν έχει γίνει κάτι. Κοίταξε,
Πρώτον, αυτή η θεραπεία δεν είναι ζάχαρη να πεις ότι τώρα γέμισε το ποτήρι μου και έφυγα από εδώ με τόσο. Το βλέπεις σιγά σιγά, ναι. Κοίταξε, ο καθαρισμός γίνεται εκείνη την ώρα. Οι συνέπειες του καθαρισμού, του καθαρισμού μπορείς εσύ να τις καταλαβαίνεις και 6 μήνες μετά. Ναι. Έτσι, δηλαδή, τι γίνεται. Ας πούμε, για να σου πω, δώσω ένα σύνηθες, έτσι. Ένας άνθρωπος είναι τσατήλας. Τσατήλας. Κάνουμε τον καθαρισμό, okay. Και μετά από 4 μήνες συνειδητοποιεί ότι αυτό που τον έβλεπε και τον τζάντζιζε τώρα δεν τον ενοχλεί. Εκείνο που τον πήρασε δεν τον ενοχλεί. Εκείνο που κάνω δεν τον ενοχλεί. Σιγά σιγά αρχίζει και που μπορεί να το κατάλαβε και να μην το κατάλαβε. Ή να του πούνε ότι έχει αλλάξει και να πει αυτό όχι, δεν έχω αλλάξει. Και του λένε ναι, έχει αλλάξει. Δηλαδή... Σου έχει τύχει έτσι άνθρωποι να φύγουν και να πούνε πω και μετά από. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή να μην το καταλάβουν. Μα κατά κόρο γίνεται αυτό. Και μετά από 2-3 μήνες να αρχίσουν να βγουν. Ναι, θέλω να σου πω ότι εκείνη τη στιγμή μπορεί, υπάρχουν άνθρωποι που μου έχουν περιγράψει ότι αισθάνθηκαν ότι φεύγανε κομμάτια από πάνω τους, το οποίο είναι πολύ περιγραφικό. Και άλλοι δεν αισθάνθηκαν τίποτα. Ναι, είναι ο καθένας. Ο καθένας έχει το δικό του. Όλοι έχουν να κάνουν το δικό σου τεμπεραμέντο. Με το δικό σου ρυθμό. Με το δικό σου τεμπεραμέντο. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, αν εσύ, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλω αυτά τα περίεργα. Αργά και σταθερά. Δηλαδή δεν θέλω. Φαντασμαγορικά πράγματα και, πουφ, και όλα, ξέρεις, δεν θέλω ραχδαίες εξελίξεις με την έννοια αυτή. Θέλω όμορφα γλυκά και να ζω και τη ζωή μου και να κάνουμε και την πορεία μας. Δεν χρειάζεται όλα αύριο το πρωί, κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή, όχι ότι το αποκλείω, έτσι, δεν θέλω να αποκλείσω και τα θαύματα. Αλλά θέλω να σου πω ότι πιστεύω ότι είναι πιο ανώδυνο σε γενικές γραμμές. Να γίνεται μια αλλαγή, να την αναλογίζομαι, να προχωράω με αυτό, να καταλάβω τη συμπεριφορά μου, δηλαδή είναι γλυκό. Εμένα μου αρέσει αυτό. Παρά να γίνει παμπαμπαμ. Να γίνονται παμπαμπαμ, να καταστρέφονται τα πράγματα. Ναι, ναι, γίνονται. Όχι, γίνονται. Γίνονται και έτσι. Γίνονται και έτσι. Σου λέω ότι όλα έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε α, δεν μπορείς να φανταστείς τι έχει γίνει. Για πες. Έπεσε τον ταβάνι, αυτό, εκείνο, που κανατινάχτηκαν τα σπίτια, γίνανε, μιλάμε, καταστροφή ολική. Και λες, wow, δηλαδή άλλαξαν τα πάντα όλα. Αχ, ευτυχώς, σου λέει, γιατί τώρα μπορώ να αρχίσω από την αρχή. Δηλαδή, αυτοί θέλανε το άμεσο. Έτσι εξελίσσεται το άμεσο. Να υπάρχουν άλλοι σαν και εμένα, τσούκου, 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 τσούκου. Ξέρεις, κατά καιρούς αισθανόμουν ότι γινόταν ένα άλμα. Α, είχα μια συνειδητοποίηση χ. Άλλαζε η ζωή μου. Στους 6 μήνες όμως εγώ αισθανόμουν ότι ήμουν στο Πάσχα. Είχα το αποτέλεσμα. Εμένα μου αρέσει αυτό. Αλλά αυτό μου αρέσει γιατί έτσι είμαι. Άλλοι αν τους αρέσει κάτι άλλο. Όμορφα. Ωραία, μας έλυσες λοιπόν για τις απορίες. Άρα οι τιμές προσαρμόζονται ανάλογα το... Κοίταξε, οι τιμές είναι συγκεκριμένες. Οι τιμές είναι συγκεκριμένες. Απλά θεωρώ ότι για τα λεφτά που... Για όλο αυτό που έχω περάσει... και έχω σπουδάσει και έχω εξελίξει όλο αυτό, ότι είναι πάρα πολύ λογικό. Γιατί βλέπω τι χρεώνουν. Δηλαδή, αν πήγαινε στον ψυχολόγο σου κάθε εβδομάδα, τι θα έδινες. 30 ευρώ έδινε εγώ. Οκ. Επί κάθε εβδομάδα. Επί 54 εβδομάδες. Όχι, δεν πας 54, πας 2 φορές το μήνα με 3. Θα δώσεις 90 ευρώ το μήνα. 90 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, ότι δεν πηγαίνω στον ψυχολόγο. Άρα 2 χρόνια. Δεν έκανα και 2 χρόνια. Σε προσπαθώ να σου εξηγήσω ότι η ψυχολογία θα κάνεις 2 χρόνια. Αν κάνεις 2 χρόνια, πόσο θα. Έτσι, κατάλαβες. Θέλω να σου πω ότι είναι ανάλογο. Γιατί εδώ δεν θα έρθεις κάθε μήνα. Όταν έρχεσαι, σου λέω μην έρχεσαι κάθε μήνα. Δεν θέλουμε να έρθεις κάθε μήνα με την έννοια του ξέρεις κάθε 3 και λίγο LLL. Γιατί αυτό είναι ενεργειακό. Ανακατεύει τη σούπα. Θέλει και λίγο να καταλαγιάσει. Θέλει και λίγο να το βιώσει. Εσύ δηλαδή κάποιος που θα του πεις να κάνει μια φορά το χρόνο καθαρισμό, κάθε πόδι. Όχι, εγώ τους λέω όταν δεν αισθάνεσαι καλά, έλα. Δεν του προσδιορίζω πότε θα έρθει. Όταν νιώθει εκείνος πολύ φορτωμένος. Όταν νιώθει φορτωμένος, σας έρθει. Είναι λογικό. Αν είσαι άρρωστος, πας στο γιατρό. Δεν του λέω ποτέ. Έχω ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν μετά από 10 χρόνια και βγάζω την αναφορά. Λέω κάτσε να δούμε τι κάναμε. Γιατί και σου λένε, έχεις αναφορά από 10 χρόνια πριν. Βεβαίως και έχω να δούμε. Με κατάλαβες. Δηλαδή, κοιτάμε να δούμε πού ήμασταν, πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε. Και έχω ανθρώπους. Πάγεσαι στους οργανωτικούς ανθρώπους όμως. Σ' αρέσει η οργάνωση. Πολύ. Το είδα εγώ και από τα τερτέπια σου και από πολλά. Δηλαδή, φαίνεται ότι είσαι οργανωτική. Όχι, χαόδη σαν και εμένα, ναι. Εγώ ξεκινάω στη δουλειά το πρωί με ένα γραφείο καθαρό και στη μια ώρα τα έχω όλα πάνω στο γραφείο έτσι. Και μετά ξανά βέβαια όταν φεύγω πάλι είναι όλα στην εντέλεια. Ναι.
Αλλά την ώρα εκείνη της δουλειάς θα τα έχω όλα... Εντάξει. Είναι χαοτικό αυτό, Εντάξει, κοίταξε. Εμένα δεν μου αρέσει όλοι, ξέρεις, αυτοί οι άνθρωποι που όλη την ώρα το γραφείο τους είναι στην εντέλεια. Θεωρώ ότι δεν είναι ανθρώπινο. Εγώ είμαι πιο πολύ ο δικό αυτό. Θέλει και λίγο χάος. Έχουμε ξεφύγει και από την ώρα, έχουμε πάει στις 8 και 5. Βέβαια, ξεκινήσαμε και λίγο πιο αργά, λόγω της δουλειάς. Εντάξει, εμένα με ξέρουν και από πέρυσι, που λόγω της δουλειάς ξεκίναγα 6 και 4, αλλά δεν είναι για πάντα, γιατί πάλι θα δουλεύω 5 ώρα, δέσποτε. Ξανακάνω μια επανάληψη. Άρα λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί να δει. Ξένια Ιωαννίδου, να κάνω μια αναφορά στο κινητό. Να κάνω. Να κάνεις. 693-23-83-929. Το επαναλαμβάνω. 693-23-83-929. www.εκρεμές.com με δύο κάπα. Με δύο κάπα. Εκρεμές.com με δύο κάπα. Και βέβαια, αν πατήσουμε SRT, θα το βγάλει. Θα το βγάλει. Ήθελα να πω ότι το εγώ πιο καλύτερο... Εγώ δεν θα σου πω αντίο και τέτοια, όχι. Θα σου πω στο επανειδήν, γιατί αν είναι το Σεπτέμβριο όντως, με το που ξεκινήσουμε τέλη Σεπτέμβριο, άρχιες Νοέμβριο, δηλαδή το βλέπεις εσύ. Okay. Γιατί δεν ξεκινάω από την πρώτη του μήνα, ξεκινάω πάντα 15, μετά τα σχολεία. Το συζητάμε. Άρα θα μπορούσαμε να κάνουμε εκπομπές όπου το κοινό θα μπορούσε να πάρει τηλέφωνο να ρωτήσει ερωτήσεις και έτσι να μπορούμε να ρωτήσουμε ψηλοερωτησούλες. Μπράβο. Σίγουρα δεν μπορούμε να κάνουμε ολικούς καθαρισμούς και τέτοια μέσα στον αέρα, γιατί δεν είναι σκόπιμο. Έτσι και βέβαια θα μπορούσαν κάλλιστα να στείλουν και τις ερωτήσεις τους από νωρίτερα και να μπούμε να κάνουμε. Και αυτό είναι καλό. Και αυτό είναι καλό, να ξέρουμε έτσι. Αυτό που προτείνω στους ανθρώπους, αφού μπουν λοιπόν στην ιστοσελίδα εκρεμές.com, είναι πολύ κατατοπιστική η σελίδα. Αρχίστε εδώ και πάνε και τα βλέπουν όλα. Έχει άρθρα, έχει συχνές ερωτήσεις που μπορεί να έχουν και να έχουν. Ναι, εγώ μπήκα και είδα ότι είναι έτσι. Άρα λοιπόν αυτό που είναι το καλύτερο είναι να μπουν και να τα δουν όλα με τη σειρά. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ και την πρόσκληση. Αέρα μου και τιμή δική μου. Και να πω ότι είσαι πολύ έτσι. Πάντα όση ώρα μιλάμε, δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά είναι όλο με το χαμόγελο. Λάβουν τα μάτια της, το μαλάκι της μάλιστα έτσι όπως κουνιέται, είναι ωραίο. Το κούρεψα είσαι... προχτές. Ναι, αυτό είδα. Γι' αυτό το θαυμάζω κιόλας, γιατί ήταν μακρύ και κόντινε. Κοίταξε, σου πω τι έγινε. Με το μαλλί μου έχω μια σχέση περίεργη, η οποία ήταν ότι για πολλά χρόνια το είχα το ίδιο στυλ καθόλου τίποτα, που νόμιζε η κομμότρια ότι δεν αλλάζω ποτέ. Και μετά της είπα θέλω μαύρο. Και πέρυσι το Νοέμβριο τα έκανα μαύρα και μετά τα έκανα ράστα. Και μετά φυσικά από αυτό έπρεπε να πάω πίσω στο κανονικό μου, γιατί ήταν πολύ άγριο. Δηλαδή δεν γνώρισα, εγώ τον έβλεπα τον εαυτό μου στον καθρέφτη, ποια είναι αυτή. Και μετά εντάξει, ξέρω. Κοιτάξτε, να σου πω κάτι πέρα, τα χρώματά σου είναι στο ξανθό. Ναι, αυτά είναι τα χρώματά μου. Αυτό σου πάει. Εμένα μου λέει ο παπάς μου ότι ο Θεός ζωγράφησε εκείνες χαζές οι γυναίκες που πάνε να κάνουν κάτι αντίθετο. Δηλαδή, εγώ ήμουν γαλάζια μάτια, καστανός, το σκούρο καστανό, το ξανθό το σκούρο. Αυτό που έχω. Ναι. Ρίζα μου αυτό. Όταν εγώ έγινα κατάξανθια κάποια στιγμή, κόκκινη, τα έκανε όλα τα χρώματα κι εγώ. Έτσι κι εγώ. Ούρλες ο πατέρας μου, μα πώς έγινε σαν καραγκιόζη. Και γενικά δηλαδή και ο κόσμος, το φυσικό μας πάει πιο πολύ. Κοίτα. Νομίζω είναι έτσι. Αυτό είναι η φύση και γι' αυτό δηλαδή θα μου πεις ασπρίζουμε, κάνουμε, ράνουμε, αλλά βάψτα στην απόχρωση που σε έκανε ο Θεός ψεγέννηση. Εγώ τα έχω βάψει όλα τα χρώματα. Εγώ να ναι. Από αγκαζούρδε μα κρίνει, μόνο μαύρο δεν είχα κάνει. Έκανα και το μαύρο, έκανα και τη ράστα. Αλλά εν τέλει που καταλήγει ότι σου πάει αυτό που σου έκανε ο Θεός. Τελείωσε. Εγώ δηλαδή εκεί καταλήγω ότι το φυσικό μου, και γι' αυτό βάφω τώρα το φυσικό μου, εντάξει. Ναι. Επειδή είμαι και εγώ βαριέμαι. Ναι. Αν δεν είχαν κλείσει τα κομμωτήρια, τώρα θέλω να πάω να τα κάνω μπλε τώρα για καλοκαίρι εδώ πέρα, να περάσω αυτό το. Παίζω και πείτε δεν σου έχω αφήσει αυτό. Ναι, τέτοια τρελά δεν έχω κάνει μέχρι στιγμή. Έχω μπει στα κανονικά χρώματα. Όχι, κάτσε ρε εσύ. Αυτό στο λίγο. Περίμενα, μα σε πάω στο Κυριακό. Α, περίμενε. Έχω ένα κομμότι που θα κάνει να μην δείχνει. Δεν γυναίκε. Δεν θα κάνω μπλε. Εγώ δουλεύω σε δικηγόρο. Δεν... τα κάνω μοβ, τα κάνω. Αλλά το ωραίο χρωματάκι, το καλό. Που χτυπάει από το μαύρο. Θα σε δω στο Facebook, θα τα φτιάξει. Θα με δει.
Και θα δει. Okay. Και θα το κάνει και εσύ μετά. Σε ευχαριστώ. Είναι ένα κόλπο δηλαδή για να μην βαριόμαστε να το κάνω. Γιατί εγώ τα βαριέμαι γενικά εύκολα. Έτσι. Λοιπόν, εγώ σε ευχαριστώ. Και στο επανειδή. Και στο επανειδή, λοιπόν. Αγαπημένοι μου φίλοι, σας χαιρετώ. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε έναν συμπολίτη μας νεοσμυρνιώτη, τον Κώστα το Στρογγυλάκη. Να δούμε έναν άνθρωπο που... Αυτός δεν πήγε πανεπιστήμια, ούτε τελείωσε σχολεία. Αλλά είναι εκφραστής, όπως λέει, του δρόμου και του πεζοδρομίου. Έχει γράψει φοβερά ποίηματα. Α, ωραία. Και ο άνθρωπος αυτός, εκτός ότι έγραψε ποίηματα, έχει δημιουργήσει τα ποίηματα του, τους στίχους του αυτού που γίνονται και τραγούδια. Δηλαδή είναι φοβερά, είναι, δεν είναι... Ο άνθρωπος γράφει φοβερά. Εμπνεύστηκε, δεν τι του ήρθε τώρα και έκανε. Τους στίχους τους, τους έκανε για το ποντίκι, τους έκανε πίνακες τέτοιους, τους έκανε που βάζουμε τα ποτήρια. Κατάλαβα. Καταλαβες. Αλλά είναι η στίχη του, είναι από τα βιβλία που έχει βγάλει 3-4 βιβλία. Πολύ ωραίο αυτό. Και σου λέει, και έκανε αυτό και το έκανε. Και δηλαδή, και σου, του λέω, μα καλά του λέω, δεν μπορεί κάποιος να πάει σε μια καφετέρια και να δει ολόκληρο τραγούδι έχει γράψει εδώ και, το, και να το πάρει. Και τι με νοιάζει, μιλάω, το μελοποιήσει, δεν με νοιάζει, δεν θέλω πνευματικά δικαιώματα. Δηλαδή, είναι τόσο large. Ναι, τόσο, κατάλαβα. Κοίταξε, όταν είσαι υπηρή. Είναι σαν την ευτυχία, κάπως έτσι. Εγώ αυτό του είπα, μου μείνει στην ευτυχία. Λοιπόν, θα τον έχουμε την επόμενη εβδομάδα μαζί μας. Σας αγαπώ πολύ. Δεν έχουμε να πούμε κάτι για τη Νέα Σμύρνη. Τα παρατράγουδα του Δημοτικού Συμβούλου, των Δημοτικών Συμβουλίων τα βλέπετε από τον Πετρόπουλο και από τα παιδιά, τα ξέρετε, τα διαβάζετε. Πάντα να διαβάζετε τα επίκαιρα, τα επίκαιρα λέω, τον προφήτη της Νέας Σμύρνης. Διαβάζετε και τα επίκαιρα, για να μου βγει και ποιος ξέρει αυτός γιατί μας βγήκε. Τα επίκαιρα είναι μια άλλη εφημερίδα που βγαίνει εδώ, ανταγωνιστική. Τα επίκαιρα της Νέας Σμύρνης. Ξέρω τον... Πες. Τον εκδότη. Πες τον, ναι. Ποιος είναι ο εκδότης. Θα το πούμε άλλη φορά. Λοιπόν. Να είσαι καλά. Για να μας βγήκε και αυτό, λοιπόν, κάτι σημαίνει. Λοιπόν... Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή νύχτα σε όλους και στο επανειδή.